Κολοβέτσιος με διπλή προσπάθεια βρίσκει τον Κάνιας. Ο Τζαμπά με μία για τον Μάτος που ανεβαίνει από τα δεξιά και ζητάει ξανά μπάλα. Τζαμπά μέσα στην περιοχή. Σέντρα, Μπρίγκοβιτς γκολ! Δεν υπάρχει offside! 1-0 ο ΠΑΟΚ! Στο 51 ο Αλεξάνδερ Μπρίγκοβιτς εκμεταλλεύεται τη σέντρα πάλε βάλε του Λέο Τζαμπά. 1-0 ο ΠΑΟΚ! Μύριζε! Ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. 1-0 ο ΠΑΟΚ με το πρώτο του σκόρερ. Δεν δυσκολεύτηκε αυτή τη φορά σε ανοιχτό τέρμα. Πολύ καλή κίνηση του στο δεύτερο δοκάρι, πολύ καλό το γύρισμα του Τζαμπά. Πολύ καλή συνεργασία Τζαμπά Μάτος. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 51. Ο Λιμιός πάει δεξιά, ο Τζαμπά αριστερά. Βιερίνια για τον Κρέσπο. Κάνιας. Καντουρί. Ωραία η κάθετη για τον Τζαμπά. Φτιάχνει την κίνηση ο Λιμιός δεύτερο δοκάρι. Πλάσε γκολ για τον ΠΑΟΚ. 2-0 με τον Δημήτρη Λιμιό. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Άλλη μια εξαιρετική ασίστ του Τζαμπά. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 76 ο Λιμιός χρειάστηκε να κάνει μία επαφή για να πετύχει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και δεύτερο στη σεζόν. Οι περισσότεροι πάνε στον Τζαμπά που έχει κάνει εξαιρετική κίνηση στον χώρο. Ο Καντουρί που περνάει πανέμορφη κάθετη. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 76. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Σε δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας, ο οποίος έχει ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Αγάπη. Ναι, φυσικά. Καλησπέρα. Είναι τηλεφωνικό meeting. Είναι τηλεφωνικό meeting. Εντάξει, πολύ ήρεμο τον άκουσα στην περιγραφή. Άλλη μια μέρα στη δουλειά, μάλλον. Ενέρεση. Έρχεται. Έτσι είναι. Επαγγελματίας. Ψυχραιμία. 200%. Ψυχραιμία, κινησμός. Ναι, ήσουν πολύ ήρεμος, φίλε. Δηλαδή του στείλει άλλη μια μέρα στη δουλειά, δεν έγινε κάτι. Οκ. Okay. Κοίτανε τώρα το παιχνίδι έτσι όπως ήταν, φαίνονταν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λίγο ποδόσφαιρο να καταλαβαίνεις. Ήταν μαθηματικό να σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή μεθοδικά πήγαινε προς την νίκη. Δεν φοβόσου να μην γίνει μια στραβοκροτσιά και χάσει το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ήταν πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού, έλεγχε 100% το παιχνίδι. Και όταν λέμε έλεγχε 100%, πρώτα ακύρωσε επιθετικά τον Παναθηναϊκό, μετά κέρδισε εύκολα μέτρα, μετά βρήκε τον τρόπο να τον πιέσει σωστά, μετά ανέβασε τη γραμμή πίεσης ψηλότερα, μετά έφτασε σε καθαρές φάσεις. Ωραία, στο ημίχρονο δηλαδή υπήρχε ήδη, το μόνο που έγινε είναι να μην πληρωθούμε τον Άσο Νάσο. Μόνο αυτό έγινε χθες. Ναι. Εντάξει, αλλά ήξερε ότι τελείωσε το ημίχρονο. Δεν με είδες ήρεμος. Ήρθες να είμαι 0-0 στο ημίχρονο, είμαι πύραυλος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Ισχύει αυτό. Αλλά φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ είχε ζυγίσει τον Παναθηναϊκό 100% και ήταν μαθηματικό το να τον κερδίσει, να σκοράζει, να μπουν κάποια γκολ και να τελειώσει σε μια τελετή. Νομίζω ότι κλειδί όταν είναι καλά όλοι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι θέμα είχε μέχρι τώρα στη σεζόν. Δεν υπήρχαν τα μπακ του. Μάτος και Βιερίνια ήταν αλλού για αλλού. Ξεκαθαρά. Εντάξει, ναι. Και επίσης είχε ένα θέμα στα κεντρικά χαφ, κυρίως μετά τον τραυματισμό του Μωρίτσιου. Όταν λοιπόν τα μπακ μπήκαν στην εξίσωση και ο Βέρμπλουμ ήταν λειτουργικός, ανασταλτικά ο Βέρμπλουμ χθες ήταν εκπληκτικός. Βέβαια. Ανασταλτικά. Δημιουργικά δεν είναι τίποτα αμάν αμάν. Αλλά ανασταλτικά ήταν εκπληκτικός. Και όταν κερδίζεις την μπάλα στα σωστά μέτρα, όταν μαζεύεις όλες τις πρώτες μπαλιές, πώς να σου κάνει κακό ο άλλος. Και για πρώτη φορά είδαμε λίγο το στοιχείο του Βέρμπουμ να πατάει περιοχή. Αυτό δηλαδή είναι το τελευταίο, κοντά, δεν είναι δουλειά του. Ρε, δεν είναι δουλειά του, αλλά είναι σημαντικό. Ρε, δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Εμένα με απασχολεί ότι στα μέτρα που είναι ευθύνης του, ρε, ήταν αυτός που έπρεπε. Κοίταξε, πήρε τον Βέρμπουμ και περίμενε τόσο καιρό, γιατί δεν είναι ένα κλασικό εξάρι, ένα κλασικό οχτάρι. Ναι, περιμένει και άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Πρώτα θα κοιτάς ποια είναι η θέση του. Ποιος είναι ο ρόλος της θέσης του. Εμείς τώρα δεν κοιτάμε από κάποιον να μας δώσει και αυτά που δεν έχει ευθύνη. Εμείς κοιτάμε από τα πρώτα να μας δώσει αυτά που έχει την ευθύνη. Ναι, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού του, ρε Σταύρο. Ναι, όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, ναι. Οπότε καλό είναι σιγά-σιγά. Ναι. Εδώ τώρα λοιπόν όμως είχαμε και τον. Και τα μπακ μας λειτουργικά. Ο Βιερίνια από το πρώτο δευτερόλεπτο και ο Μάτος. Έβγαλε πολύ ενέργεια, ειδικά ο Βιερίνια. Ναι. Και ο Μάτος. Δεν είχε την εικόνα των προηγούμενων αγώνων που για μένα ήταν η χειρότερη του από την ώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ.
Δηλαδή τα προηγούμενα παιχνίδια, τώρα θα το πω, με κάνει έξαλλο. Έξαλλο. Χθες λοιπόν εμφανίστηκε ο κανονικός Μάτος. Σωστά. Εντάξει. Και ήταν κομβικό να εμφανίστηκε ο κανονικός Μάτος. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τον κανονικό Μάτος ανεβαίνει 20%. Εντάξει. Εμφανίστηκε ο Βιερίνια. Η χημεία μεταξύ Κάνιας και Βέρμπλουμ ήταν εξαιρετική. Γιατί και ο Κάνιας κάνει καλό παιχνίδι. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο Κάνιας κάνει καλό παιχνίδι έχοντας την σιγουριά ότι ο άλλος αμήνεται σωστά. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, αν ήταν πιο λειτουργικός ο Μπίσεσβαλ στην ουσία του πράγματος, δηλαδή αν μπορούσε να βγάλει μία assist να κάνει ένα γκολ, ωραία, το πράγμα θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Αλλά δεν είναι τυχαίο επίσης ότι είναι το παιχνίδι που ταΐστηκε παραπάνω από όλα ο Πρίγιοβιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ έκανε. Πόσες τελικές έχουμε, νομίζω. Εκοσάρα, είναι 19. Περίμενε, θα σου πω. Νητό το έκανα πριν. Ωραία, δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ήμουν ήρεμος. Θεωρώ ότι 16 ΠΑΟΚ, 3 Παναθηναϊκός. Ναι, 3 Παναθηναϊκός, μόνο του Μπουζούκη ήταν η φάση. Ναι, γιατί του σου το στο πρώτο μέρος, στα πουλιά σου 35. Όχι, είναι 2 σου του Μπουζούκη που πήγανε, το ένα εστία ήταν εύκολο σχετικά και το άλλο σύζυζε από πάνω. Και ένα σου του Καμπετσί στο 35 που πήγε η μπάλα. Πήγε στην Αγία Βαλβάρα. Έτσι. Αυτά ναι, ήταν. Ναι. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα αγώνα, δεν μπορείς να είσαι αγχωμένος. Είναι αφέλεια να είσαι αγχωμένος. Είναι σαν να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για να καταλάβουμε τώρα, στοιχηματικές στο ημίχρονο, η στοίχημα ο χορηγός μας τέλος πάντων, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, έδινε τον άσο του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο 1.50. Λίγο δηλαδή, πιο πάνω από ό,τι το έδινε στην αρχή, έτσι είναι. Λίγο πιο κάτω από ό,τι το έδινε στην αρχή. Αν δεν ξεκίνησε με 1.50. Με 1.53-1.54. Πιο κάτω ακόμα. Ωραία. Ναι, δηλαδή κατάλαβε και η στοιχηματική ότι. Εντάξει, αυτό που αν δεν καταλάβει ρε φίλε, στοίχημα, πώς θα καταλάβει εγώ. Ναι, το ίδιο σκεπτικό είχα και εγώ. Ναι. Δηλαδή ότι δεν γίνεται αυτό το παιχνίδι με το πάλι ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε για έναν διαιτητή που άφηνε να παίξει ποδόσφαιρο. Μιλάμε για έναν διαιτητή εκπληκτικό. Για μένα ο καλύτερος που έχω δει σε ελληνικό πρωτάθλημα ever. Ever. Φίλε, σφύριξε όλο το παιχνίδι. 11 φάουλ για το ΠΑΟΚ και 12 για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο σύνολο 23. Και τα πιο πολλά από αυτά ήταν μετά το 2-0. Ναι, που μπήκε μέσα ο Κάτσε, έκανε μόνο 3 ναι, ο Κάτσε έκανε. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το παιχνίδι, σφύριξε ούτε τα μισά από αυτά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εκπληκτικός, είναι το παιχνίδι με τον περισσότερο, με το μεγαλύτερο μέσο όρο καθαρού παιχνιδιού. Όχι μέσο όρο, με τον μεγαλύτερο καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου. Όλοι φύγαμε χορτάτη από μπάλα. Ακόμα και οι Παναθηναϊκοί που χάσανε. Φοβερό, ναι. Παραδέχονται ότι ήταν ένα παιχνίδι που το χαρήκανε. Εξαιρετικός πολιτισμός μέσα στο παιχνίδι. Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 8 στα 8 με εμφατικό τρόπο. Έχοντας παίξει όλα τα ντέρμπι. Έχοντας παίξει όλα τα ντέρμπι πλέον. Μόνο Ατρόμητος. Απομένει ο Ατρόμητος που είναι μια ομάδα εξαιρετική. Αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι Κουλούρης, Κατσαρίας και Γιαννούλης δεν θα παίξουν λόγω της γνωστής συμφωνίας που είναι και η σωστή. Που είναι και η σωστή. Σημαίνει αυτομάτως ότι ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει και στο Περιστέρι, θα του μένουν ελάχιστα παιχνίδια υψηλής έντασης στη σεζόν. Θα έχει παίξει Καραϊσκάκη, θα έχει παίξει Περιστέρι, ωραία. Θα έχει περάσει από Πανιόνιο, θα έχει περάσει από Όφη. Από Κλάδες Βικελίδης. Από Βικελίδης, ωραία. Θα του απομένει ουσιαστικά η Τρίπολη, το ΆΚΑ. Δύο φορές το ΆΚΑ αυτό. Το ΆΚΑ, ξανά επαναλαμβάνω, ναι. Και τι άλλο. Τι άλλο, τίποτα. Αυτά. Ναι, αυτά είναι. Με Πανιόνιο έπαιξε εκτός, με Ατρόμητο ναι, εκτός. Υπάρχουν βέβαια δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ στο φετινό Πανετολικό και θα είναι εύκολο, είναι αστείο. Το να πάει ο ΠΑΟΚ π.χ. στη Ριζούπολη, η οποία ο Απόλλωνας μπορεί να παίζει τη ζωή του εκείνη τη μέρα. Ωραία. Το να πάει στην βελτιωμένη Λαμία που το θεωρούν όλοι τελειωμένο. Εγώ δεν το θεωρώ τίποτα τελειωμένο στη ζωή. Τελειωμένο ναι. Δεν είναι ρε φίλε, ούτε και τα μάτς με Ξάνθη και Πανετολικό που έχεις κολλητά μετά το Περιστέρι. Γιατί δηλαδή το έχεις την Ξάνθη βέβαιη, ας πούμε. Την Ξάνθη ποτέ δεν την είχαμε βέβαιη. Ή τον Πανετολικό, εντάξει. Όχι, είναι παιχνίδια που πρέπει να είσαι στο 100%. Το ευχάριστο είναι με αυτό το μήνυμα που μου έδωσε η ομάδα χθες είναι ότι ο βαθμός συγκέντρωσής της στους αγώνες πρωταθλήματος είναι στο απόλυτο. Δηλαδή καταλαβαίνει πλέον τι πρέπει να κάνει. Για μένα αυτό μου έδειξε χθες. Είχε τεράστια υπομονή. Ο Παναθηναϊκός πολύ έξυπνα πίεσε ψηλά, προσπάθησε να σκοτώσει την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ και να του φέρει εκνευρισμό. Ο Διούδης έπαιξε πολύ με τον χρόνο για να σπάσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ. Γενικά ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που μπορούσε, ρε αγόρι μου. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
για να βγάλει τον Πάοκ εκτός ρυθμού. Αλλά ο Πάοκ είχε τεράστια υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πρέπει να πήρε ούτε μία λάθος απόφαση στην ανάπτυξη. Ούτε μία. Υπομονή, έψαχνε το διάδρομο, προχωρούσε, επέλεξε την αριστερή πλευρά. Ωραία. Γενικά έδειξε ότι είχε το πλάνο στο μυαλό του και το ακολούθησε πιστά, κάνοντας τη δουλειά του. Και γι' αυτό σου λέω δεν με τρόμαξε ο Πάοκ χθες ποτέ. Ποτέ. Ούτε στο 1-0, ούτε στο του Μπουζούκι. Και μέσα να μπαίνει. Θα βάζα άλλα δύο. Δεν είναι δηλαδή. Απλά κλείνει μία οχτάδα αγώνων για πρώτη φορά στην ιστορία του στον ίδιο γύρο. Κερδίζει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ιστορικά, ναι, αυτό το πράγμα. Πέρσι κέρδισε ο ΠΑΟΚ τους τρεις στο δεύτερο γύρο όμως. Δεν υπήρχε ο Άρης. Ναι. Αλλά πρώτη φορά έχεις δίκιο. Ναι, με Άρη μέσα, που όπως και να το κάνουμε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης όταν συμμετέχει σε αυτό η ομάδα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μάρια, μην φύγεις, θα σου δείξω κάτι μετά. Μην φύγεις. Θα σου δείξω τον γρηγορότερο διαιτητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μην φύγεις. Δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Usain Bolt, ωραία, Έλληνας διαιτητής. Ναι, 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 κλείσε και θα σου πω σε λίγο. Ωραία. Για ναι. Το διαιτή, ό,τι είπες, υπογράφω από κάτω με αίμα. Εννοείται, ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Με Έλληνα, πόσα πέναλτι θα έχεις πάρει χθες. Δεν με ενδιαφέρουν τα πέναλτι. Για μένα δεν είναι πέναλτι τίποτα από αυτά. Δύο. Ναι. Άλλα, δύο θα έχεις πάρει, λέω εγώ. Και ένα θα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι όμως. Το όμως με όμο του. Δεν είναι κανένα πέναλτι. Ναι, κανένα δεν είναι πέναλτι. Ούτε του Πρίγιοβιτς, ούτε του. Ναι. Εγώ λέω πίσω Βαρκεμάτος θα έχεις πάρει. Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν είναι. Με Έλληνα. Ναι. Και επίσης θα και πάρει και ο Παναθηναϊκός, παραλαμβάνω. Γιατί σε μουλοχτή. Του Μακέδα στο 5ο λεπτό. Ναι, θα το έπαιρνε. Από πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει. Του Φεδερίκο, του Πεκταρά μου. Ναι. Έγινε. Αδερφός μου. Αδερφός. Έχουμε ραντεβού να πάμε στην τέτοια. Είπε ευχαριστώ για το United που έδωσε το πρώτο παρτάρι με τότε με δύο γκολ. Ναι, ναι. Σε 8 μέρες, μπράβο. Ναι. Ο Μάριος, ο οποίος προσπαθεί να περάσει ότι ο Έλληνας διαιτητής θα έδινε τα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό είναι μια συχαμένη κατόγρια. αλλά δεν αφορά τον όγκο των οπαδών του Ηρακλή, μιλάω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος στο μυαλό του έχει μόνο το πως θα κάνει κακό στον ΠΑΟΚ, όπως επίσης και το άλλο το παιδί, το οποίο μιλάει για φιλικά τη στιγμή που ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και για πανό, τον άκουσα, για πανό. Για πανό. Το πανό εκείνο το. Ναι, το πανό. Το πανό, ρε φίλε. Είναι δυνατόν το πανό. Το πανό, ναι. Και οι ίδιοι λένε ότι στο ημίχρονο κάτι έγινε. Το πανό. Ναι. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές του Λίμπερο 104 και του ΠΑΟΚ 24 ότι ο Τζίλος στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ ξεκίνησε έχοντας 8 παίκτες του Άρη πίσω του και όταν έφτασε ο Πόνσε στο πλασέ είχε περάσει στο σπριντ τους 6. Ωραία. Υπάρχει το φωτογραφικό υλικό. Φοβερό. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα. Φυσική κατάσταση ο Τζίλος, άριστη. Ναι. Και πρόσεξε όπως σωστά καταγράφει και το χρόνο, γιατί έχει σημασία ο χρόνος, εντάξει, ναι, δεν είναι. Ναι. Το ξεκίνημα της φάσης γίνεται, μάλλον το πρώτο καρέ είναι στο 4 και 18. Ναι. Εκεί που ο Τζίλος έχει περάσει 6 παίκτες του Άρη, 7, δεν ξέρω, μόνο 2 του ξέφυγαν. Δύο του ξέφυγαν και αυτοί είχαν συνοδευτικοί με τον. Ναι. Είναι στο 4-24, δηλαδή έχουν περάσει 6 δευτερόλεπτα. Ο αγωνιστικός χώρος του ΆΚΑ, έκανα έρευνα, είναι 105 μέτρα. Ναι. Άρα ο Τζίλος διέσχισε τα 50. Τα 50 σε 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, okay, δεν είναι Bolt. Δεν είναι Bolt. Αλλά με λίγη προπόνηση, νομίζω σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στους ημιτελικούς μπαίνει. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι πιο γρήγορος από 6 παίκτες του Άρη. Δεν σου φαίνεται λίγο παράξενο? Δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Μήπως δεν κάναν σπριντ οι παίκτες του Άρη? Μήπως απλά κοιτούσαν? Μήπως την παράτησαν τη φασούλα? Πού να τρέχουμε τώρα? Πω, έχει και ανοιχτή και αέρα. Έχει αέρα στο ΆΚΑ. Το ΆΚΑ πάντα ναι. Έχει αέρα. Δεν ξέρω. Καμιά προλάβαν φορά και υδρώσανε. Οπότε με τον αέρα, ρε φίλε, αν δεν κάνει πριν να αρπάξει. Μην γίνει κανένα ρεύμα. Ο Τζίλος ατρόμητος, βλέπεις. Ο Τζίλος τίποτα, ρε. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο Λευκός Γουζέιν Μπολτ. Κορμοστασιά, ναι, άνοιγμα ναι, ποδιών. Ναι, ναι, είδα ναι. Τι παλικάρια βγάζει Λάρισα. Ναι, επειδή μιλήσανε για φιλικά στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θα κάναμε αναφορά σε κάτι τέτοιο, αλλά επειδή είπαμε δεν θα αφήσει τίποτα να πέσει κάτω μετά το μετρικό πρωτοσέλιδο που βγάλαν και δεν ζητήσαν συγγνώμη τα παιδιά του Άρεως. Από εδώ και πέρα λοιπόν, και εμείς είμαστε αναγκασμένοι, αφού πουλάνε μαγκιά, σαν δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, να πουλάμε και εμείς μαγκιά, καταγράφοντας ότι ο Τζίλος πέρασε στο σπριντ 6 παίκτες του Άρη, οι οποίοι είναι αργοί ή λένε 10. Ναι, αυτό λοιπόν είναι το έργο.
Όταν θα ζητήσουν συγγνώμη, θα είμαστε κι εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε. Μπορεί βέβαια να σου πω κάτι, να έγινε και το άλλο, ρε παιδί μου. Τι? Ο ένας να περίμενε τον άλλο να τρέξει. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, ο Μπάσα, ναι, γιατί να τρέξω, τον, ο έχει, Μπάσα, τον έχει ο. Τον Μπάσα να δεις πώς φωτογραφίες τον έχω, τι κάνει. Α, άμα συνεχίσουν, ναι. Να μιλάνε για φιλικά κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Στο μεταξύ, ο ήχος τέριαξε καλά με αυτό που λες το κάθε μέρα. Ναι. Φοβερό. Επίσης είναι και πολύ ωραίο το μήνυμα, να το διαβάσω. Μάλιστα. Το πάρω, ναι. Ναι. Μπράβο στον Τζίλο, τη Λάρισα. Όχι, μπράβο στο παιδί από τη Χαλκιδική. Αυτό να πω το λένε. Κάτσε να σου πω αμέσως. Ο Χριστάκογλου. Έκοψε πάλι offside πίσω από τη σέντρα. Δεύτερο στο Καραϊσκάκι φέτος. Πίσω από τη σέντρα, ρε φίλε. Και στην ίδια ευθεία και είναι όλο ένα μήνυμα. Πάμε και ένα με τον Μπάουκ του Δόνη στο 0-0. Με τον Καμαρά. Με τον Καμαρά. Στο ναι, αλλά ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει παράπονα. Καλά, ο Ολυμπιακός τι θα έχει. Ο Ολυμπιακός είναι ένα παράπονο από μόνος του. Βράζουν στο λιμάνι με τους διαιτητές. Αυτό. Όχι μόνο για τον Ζαχαριάδη και τον Α βοηθό Χριστάκογλου, αλλά και τα όσα έγιναν στην Τούμπα. Λέει το φως. Στην Τούμπα τι έγινε ακριβώς και. Από την άλλη. Πέφτει και ποδόσφαιρο, μα οι άνθρωποι δεν. Του έκανε εντύπωση αυτό. Πάρα πολύ. Okay. Από την άλλη, ο κόκκινος πρωταθλητής, Παύλα Γαύρος, Παύλα Γάτα, Παύλα Άρης Γάτας. Αναργίζω, φάτε. Ναι. Διαιτητές καμικάζει, όργια από τον Ζαχαριάδη και τον πρώτο βοηθό. Πού είναι ο Περέιρα? Πού είναι ο Περέιρα? Το ερώτημα. Το ερώτημα του μήνα είναι αυτό. Καλά, μιας που ανέφερες τον Άρη το Γάτα, εντάξει, είναι ο μοναδικός στο Πανελλήνιο, ναι, που είδε σφαγή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Γάτας, ο Γάτας, δηλαδή, είναι μια οντότητα. Δηλαδή μέχρι και η πράσινη. Η πράσινη δεν, είναι, δεν αναφέρει κουβέντα, τι να πει. Η πράσινη είναι. Επειδή λέμε τα στραβά, όπως τη ώρα σήμερα που είναι ένα εμετός. Άλλο και αυτό, ναι, ναι. Η πράσινη που είναι οπαδική εφημερίδα. Βέβαια. Έχει ένα εκπληκτικό πρωτοσέλιδο, ρεαλιστικό και καταγράφει την πραγματικότητα. Μπράβο στην πράσινη. Μπράβο. Ωραία. Και ούτε σάλια μάλια. Τίποτα. Ούτε αού. Δεν παίξαμε, χάσαμε. Καλύτερο σου πω να είμαστε καλά. Στηρίζουμε την ομάδα. Όπως πρέπει να είναι, ένα οπαδικό έντυπο. Μόνο λοιπόν ο Άρης Γάτας, κατά αποκλειστικότητα. Ναι. Ο οποίος είναι υπάλληλος της. Του σφυρίζω και διαφορώ. Είναι υπάλληλος. Ψηλά το κεφάλι, λέει η πράσινη. Δεν πειράζει, μάγκες. Δείξε πως απλά ήταν μια στάση για το πράσινο τρένο. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Κάτι καλύτερο στην Τούμπα. Μάθημα και τον Γιώργο Δόνη και τα μωρά του. Η πρώτη φετινή ήττα με 2-0 από τον ανώτερο ΠΑΟΚ. Κύριε. Ούτε αυτές οι αηδίες περί πέναλτι στη βουτιά του Μακέντα, ούτε ότι εντάξει. Είναι όμως με όμο, ρε. Όποιος έχει παίξει μπάλα ξέρει ότι είναι όμως με όμο. Όποιος την έχει δει σε ντοκιμαντέρ όπως ο Άρης ο Γάτας, ο φίλος μας. Ωραία. Νομίζω ότι είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Να δώσουμε ένα credit. Είναι και η κατάρα του να έχεις αυτή τη μορφή. Να λέγεσαι και Άρης και Γάτας. Τι στο διάλογο. Τι κακιά στιγμή ήταν αυτή. Τι συνδυασμός είναι αυτός. Όπως χθες σε κάποια φάση λέει ο Λουτσέσκος στις δηλώσεις του, δεν είμαστε πλανήτη Άρη. Γυρνάει ο Σταύρος, δεν βρήκες κανένα άλλο πλανήτη. Να δώσουμε και ένα credit στον Βέρμπλουμ για την αντίδραση του στον Διούδη. Εντάξει, φτάνει. Ενώ ο Διούδης, το μεταξύ είναι βλάκα, θα τον κράξω, δεν μπορώ. Με συμπάθεια. Πρώτη φορά, ναι. Ρε βλάκα, είσαι τόσο καλός τερματοφύλακας. Κάνεις εκπληκτική σεζόν. Αυτό που βγάζεις χθες δεν βγαίνει. Του πριν γύρω τη κεφαλιά. Ναι, ναι. Και πας και κάνεις πάλι καραγκιοζλίκια. Παίξε την μπάλα σου, βρε αγόρι μου, και σταμάτα. Από τους τερματοφύλακες τώρα, γιατί έχει περάσει τον Τούκο, ο Διούδης είναι ο πιο σταθερός. Ναι. Ο πιο σταθερός είναι. Ωραία. Παίξε την μπάλα σου. Κάτι δηλαδή, ναι, στην Τούμπα, κάτι δηλαδή από τον Γιαννιώτη που πάει στην Εθνική. Ωραία. Φέτος κάνει πολύ καλύτερη σεζόν. Καλύτερη, ναι, μόνος. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τρίτος πρέπει να είναι ο Διούδης. Εκτός αν πει ο Βλαχοδήμος. Στην τριάδα. Και πας και κάνεις καραγκιοζλίκια πάλι. Παίξε την μπάλα σου, ρε αγόρι μου. Νομίζω ότι ήταν καλή του Βέρμπλουμ η αντίδραση στο σπρώξιμο που δέχτηκε από τον Διούδη. Ούτε να πάει να χωθεί, τίποτα. Μιμήθηκε το 26ο, δεν ξέρω αν έχει δει και βίντεο ή. Επειδή είναι και οι δύο προσωπικότητες, απλά έκατσε το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν έχουν συνηθίσει αυτοί να παίζουν και ο άλλος θα κάνει καραγκιοζλίκια. Δηλαδή, εντάξει, ο Κουσίσαο. Πραγματικά είναι νέο τον καραγκούνι που έκανε να το σκοτώσει και να το φάψει. Είναι ακριβώς η ίδια αντίδραση πάντα. Είναι ακριβώς η ίδια, εντάξει. Ναι. Είναι απόδειξη ότι η ζωή κάνει κύκλους. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην αδικήσουμε και τον Διούδη που κάνει εκπληκτικό παιχνίδι και χθες. Αυτός κρατάει τον Παναθηναϊκό σε ένα σκορ αξιοπρεπές. Για μένα η απόκριση που κάνει στην κεφαλιά του Πρίγκεβιτς είναι η καλύτερη που έχει γίνει στη σεζόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση.
είναι ελάχιστα τα δευτερόλεπτα. Δημιουργίας πάλι Ζαμπά. Ο Ζαμπά, ο οποίος κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, θα τα πούμε αναλυτικά. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, πρέπει να πούμε χορηγούς. Άντε, Στέργιο. Λοιπόν, μαζί μας. Ανέβασε τους τζίρους, αγόρι μου! Τους... Ανέβασε τους τζίρους! Τζίλους. Τους τζίλους. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, πάμε. Έλα. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά και. Να ανοίξουμε και γραμμές με τα τσιμία. Να ανοίξουμε γραμμές με τα τσιμία. Τελειώνουμε, οπότε θα πάρουμε όλα τα θέματα σκούπα. Ναι, ο Πάοκ τι θα παίζει μπάσκετ σήμερα. Ο Πάοκ παίζει στις 7.30. Μιας που ανέφερες το. Πάμε. Ναι, για την Ελίκη και ένα τέτοιο να πούμε κάτι εκεί. Δεν έχουμε πάει μαζί στο μπάσκετ. Πάμε όπως και πάρουμε μια νίκη. Είναι κωμικό ματς σήμερα. Ναι. Λοιπόν, 10 εισιτήρια για το Πάοκ Ναντέρ. Με εύκολο τρόπο παίρνετε ένα τηλέφωνο τώρα. Στο Λίμπερο 2-3-10-2-87-3-8 6-9-45-2-87-3-8 10 εισιτήρια για τους πρώτους 10 που θα πάρουν τηλέφωνο για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αντέρ στις 7.30 στο Παλατάκι. Να αποθεώσουμε ποιον αγάπη. Περίμενε να σου πω. Διογέννη Κρυονερίου. Ναι. Διογέννη ή Διγενή. Διγενή νομίζω. Διογέννη. Διγενής ρε. Διγενής. Να πάρει μαθήματα. Ο Κυριάκος. Α, πράγμα. Γιατί κάθονται στον ΠΑΟΚ και κάνουν ολόκληρες ανακοινώσεις. Φτάνει. Τέσσερις δρόμο, έξι ήρθαν. Αυτή ήταν η ανακοινώση. Τέσσερις δρόμο. Τέσσερις δρόμο. Θα μπορούσε να γράψει την τέσσερις πια τον Πούλο. Όχι, να γράψει αυτό τώρα. Χειρότερο. Ο διγενής ανακοινώνει την αποχώρηση του τάδε. Τίποτα, ρε. Τους ευχαριστεί. Ευχαριστεί αυτό. Τους ευχαριστεί. Όχι, τέσσερις δρόμου. Και το έξι βέβαια με ήττα, έτσι. Εντάξει. Το έξι δεν το πετύχαμε. Τέσσερις δρόμου. Okay. Αυτό είναι η ανακοίνωση του μέλλοντος. Έτσι, είναι όλα πιο γρήγορα, η ρυθμή είναι πιο γρήγορη. Άρα δεν αυτό πρέπει να γίνει. Ο άλλος βλέπει μακρινάρι και το. Δεν το διαβάζει καν. Διαβάζεται και κουράζεται. Σκέψτε τώρα να μπει site by Pauk. Δύο δρόμο, τέσσερις ήρθαν. δεν πατάς να δεις ποιος είναι, τι είναι. Τέσσερις δρόμου, μπράβο λοιπόν στον. Τέσσερις δρόμου. Φαντάσου αγανάκτηση που έχει βάλει από τέσσερις. Πρέπει να αγανάκτηση εκεί στο διγενή, ιδιογέννη, κρυολογική. Δεν κάνεις εικόνα κλωτσιά κανονικά. Άντε δρόμο, ξέρω εγώ. Δηλαδή φτάνει, ρε. Δηλαδή κανονικά. Και δεν θα πήρε φίλο το όνομά σου. Ναι, και εσύ που θα έρθεις. Και αν βάλεις κανένα γκολ, και εσύ που θα έρθεις. Τότε ίσως. Βάλτε κανένα γκολ πρώτα. Ζώα. Και μετά θα μπει το όνομά σας, φωτογραφία κτλ. Για να μην πάθει ό,τι άλλοι δρόμοι και εσεί μετά. Για να μην δει αυτό. Να είσαι ένας από τους τέσσερις δρόμους. Εντάξει. Αλλά το κομβικό ποιο είναι, ότι διώξαμε τέσσερις, αλλά πήραμε έξι. Βέβαια. Βέβαια. Συν δύο. Το κοντέρ. Το ναι. Άλλο, η φωτογραφία κανένα ποπά. Θεϊκή. Στυλάκι, σε καλή φόρμα είναι. Όχι. Ωραία, ωραία. Ο Ρεμπράντ. Δύο εκατομμύρια πουλούσε το τέτοιο. Ρεμπράντ, έχεις δει. Ρεμπράντ. Έχεις δει. Το λες και που έχει. Που τονίζει τα κάλλη, τα κιλά. Τα τονίζει. Τα κάλλη. Δηλαδή έχει μία. Όταν η Kim Kardashian δεν ήταν ούτε καν σαν σκέψη, τις φακλάνες ο Λεμπράν τις έκανε πίνακα. Άλλαξε τις φακλάνες. Ναι, κάνω τις εύσομες. Όχι. Η εύσομη μπορεί να είναι και ωραία. Ναι. Ο Λεμπράν κυνηγούσε τις φακλάνες. Είναι συγκεκριμένοι. Ναι. Δηλαδή αυτές που κάθονται δεν κουνιούνται. Ναι. Ωραία. Δεν έχουν κάποιο στόχο στη ζωή. Γεννήθηκαν για να κάνει πίνακα ο Λεμπράντ. Ωραία. Μην το βολέ το όνομα και εκδάρει το λαιμό σου. Όχι, επειδή είμαι άλλο τόσο πολύ τέτοιο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν. Ό,τι χειρότερο. Θα μπορούσε να είναι σε πίνακα του Λεμπράντ ο Καραπαπά. Ό,τι χειρότερο, Σταύρο. Τι. Να είσαι χοντρό με αξιοπρέπεια. Ναι, ρε, φίλε. Αυτό που βγαίνει το κομμάτι. Ξεπέρασε του Μαρινάκη που είχε μπει με το πουκάμισε. Όχι, ήταν πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτά βγήκε ο πρόεδρος. Έχουμε σκοτώσει κόσμο με κουμπιά. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Είναι μια νορμαλική εικόνα εκεί. Αγνοούνται οι φωτογράφοι που βγάλανε το κλικ. Δεν είπαν ότι οι φωτογραφίε μόνο στο Google. Στην πρακτορία εξαφανίστηκαν. Ισχύει αυτό, ναι. Του έψαχνε κανένα. Δεν το άρεσε το πρόεδρο. Ήταν εφήνω μια αντρική εμφάνιση. Οκ, βγήκε εκεί. Το άλλο το σημερινό του. Όχι, αυτό είναι πιο άσχημο. Ας αλλάξουμε θέμα. Πολύ άσχημο. Ναι. Δεν υπάρχει εικόνα στον κόσμο. Επειδή κάνουμε ραδιόφωνο, παιδιά, δεν υπάρχει εικόνα. Θα ανέβει σε λιγάκι όμως. Θα ανέβει. Ναι. Εντάξει. Αφού το λέει αγάπη. Στο Facebook. Ναι. Έχουμε και λέμε λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, για να ανοίξουμε και γραμμές μετά τη μία. Α, κάνει λίγο μια τελευταία αποκάλυψη λίγο. Τι παπούτσια φορούσε ο Τζίλος και κατάφερε να κάνει το sprint. Να ξούζει νοητή. Το κάναμε έρευνα στο διάλειμμα και σας το αποκαλύπτουμε. Μόνο εδώ πρώτη εδώ. Δεν έχω πει εγώ την άκρη. Στην κατηγορία του Ερμή, ναι. Αυτό. Έχει κατηγορία στα μπει στο nac.gr. Ερμής. Ωραία, και ακριβά τα πήρε ο Τζίλος. Για να το λύσουμε και αυτό, να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Ο Τζίλος φορούσε nac, nac shoes και στο κέντρο Αγία Σοφία γύρω-γύρω από την εκκλησία. Τρία καταστήματα. Στοκ και στην Παύλου Μελά και στη Βασιλίση Όλγας.
στο Μετετερένιο Κόσμος και στο Ελευθέριο Βενιζέλος, τώρα ήμουνα, είχε να ξούς κανονικά. Α, εύκολο, άρα ναι, μπορεί να τα πει και από εκεί. Ναι. Γενικά, τα Naxus είναι το top. Λάρισα, έχει δουλεύει το Nact.gr ο Τζίλος. Nact.gr, αφού έχει και δωρεάν αποστολή. Νομίζω, έχει αεροδρόμιο. Πάει Αθήνα, αυτά πίνουν, έρχεται. Ναι, εντάξει, okay, ναι, ναι. Τζίλος τώρα σίγουρα έχει πάρει από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ωραία. Το οποίο το Naxus το βρίσκεις πάντα. Δηλαδή, επειδή είναι στις πύλες της Β' που ταξιδεύουμε εμείς, πάντα είναι μπροστά σου, το πετυχαίνεις. Το βρήκε και ο Τζίλος, επέλεξε, έτρεξε. Αυτό είναι. Και ξεπέρασε στο σπίτι 6 παίκτες του Άρη. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Πάμε στα δικά μας τώρα. Αρκετά διασκεδάσματα. Πες λίγο για τα μωρά του Λουτσέσκου. Γιατί ο Ζαμπά είναι 20 και ο Λουμιός είναι 20. 20-40. Οι 40-άρες ίσον με δύο 20-άρες. Για πες λίγο. Πόσο ποστά ήταν η Ρίτα Σακελάριο, ρε φίλε, με αυτό εδώ. Τώρα, οι 40 έτσι όπως είναι, δεν την πρέπει να πάρεις. Μεγάλη Ρίτα. Πες μου τώρα, τη 40 έτσι μπορεί να πάρεις από μια 20-άρα. Ναι. Από δύο 20-άρες. Όχι. Αλλά η 40 δεν θα είναι ίσον με δύο 20-άρες. Αν μια 40 ίσον με μια 20-άρα, να το παλέψουμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Στα δικά μας τα θέματα τώρα. Είπαμε και στην αρχή ότι ο ΠΑΟΚ χθες έκανε το πιο ολοκληρωμένο το παιχνίδι. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπήκε με έναν πολύ ψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Είχε όλους τους παίκτες στην εξίσωση. Ο Κρέσπο με τον Βαρέλα ήταν σοβαρή. Ο Πασχαλάκης δεν χρειάστηκε, πρέπει να ήταν το πιο εύκολο απόγευμα της ζωής του. Δεν χρειάστηκε, λίγο με τα πόδια συμμετείχε λίγο. Ο Μάτος με τον Βιερίνια ήταν ο Μάτος με τον Βιερίνια. Κανονικά. Ο Βέρμπλουμ έδωσε πολύ καλά με τον Κάνιας και από εκεί και πέρα. Παρότι ο Πέλκας είναι μια στιγμή στο παιχνίδι που πρέπει να καταγραφεί, είναι η προσπάθεια του Μπίσεσβαρ να ξεσηκώσει την τούμπα για να χειροκροτήσει τον Πέλκα όταν γίνεται η αλλαγή. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος έχει καταλάβει ότι ο Πέλκας είναι σκασμένος και δεν έχει πάρει ποτέ ανάσα, έχει καταλάβει ο Μπίσεσβαρ που είναι κομμάτι πλέον της κοινωνίας του ΠΑΟΚ, ότι ο Πέλκας το έχει φωνητό γιατί η εικόνα του δεν είναι καλή. Ναι, ναι. Ωραία. Και με τη στάση του την ώρα της αλλαγής λέει στον κόσμο ότι παιδιά, ναι, χειροκρότημα. Χειροκρότημα δεν είναι ότι δεν προσπαθεί και δεν θέλει, είναι ότι έχει σκάσει. Και το έκανε έντονα και κατά εξακολούθηση. Δηλαδή, ναι. Τον πήγε μέχρι την άκρη. Για μένα είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές του αγώνα χθες, για να καταλάβουμε πως η κλειστή κοινωνία μιας ομάδας ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιο παιδί είναι καλά, ποιο δεν είναι καλά, ποιο παίζει αναγκαστικά, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο όπως είναι ο Πέλκας. Ωραία. Γιατί ο Πέλκας παίζει, γιατί είναι ο πιο αθλητικός από όλους, ο πιο γρήγορος από όλους και αυτός με τη μεγαλύτερη διάθεση από όλους. Αλλά όταν έχεις πιεστεί τόσο πολύ, όταν έχεις φορτωθεί και τα παιχνίδια της Εθνικής, είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να αποδώσεις σύμφωνα με το ταλέντο σου. Και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει χρόνο, να δώσει χρόνο στον Πέλκα να ηρεμήσει, να καθαρίσει το μυαλό του για να πάρει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και το έχει αποδείξει. Τις δύο χρονιές που τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής είχε double-double. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το γεγονός και είναι ένας γηγενής παίκτης σε παραγωγική ηλικία. Μιας που αναφέρεις το χειροκρότημα, πολύ μικρή παρένθεση και την κλείνω. Πολύ καλή τούμπα χθες, δηλαδή πραγματικά γενικά, συμμετείχε στο παιχνίδι. Γενικά, ήταν καλή τούμπα. Δεν είναι πάντα τόσο καλή. Εντάξει, δεν είναι πανάκια, αλλά εκθέσει ήταν πραγματικά καλή. Όχι, συμμετείχε και στο παιχνίδι, έβγαλε ενέργεια. Αρχίζει και μπαίνει η τούμπα στο ρόλο της. Πραγματικά ήταν πολύ καλή χθες. Ναι. Το γεγονός είναι λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, έχοντας όλα τα κομμάτια του στην εξίσωση, συν την τούμπα που αναφέρεις, έπαιξε ένα ποδόσφαιρο υπομονής, σωστό, τακτικό, αποτελεσματικό. Με κομβικό παίκτη τον Ζαμπά, ο οποίος είναι στην δημιουργία όλων των φάσεων. Η σέντρα στην κεφαλιά του Πρίγιοβιτς, τα δύο γκολ. Νομίζω υπάρχει και άλλη μία. Η πάσα στον Μπίσεσβαρ στο τέτα τέτ. Ναι. Ναι. Είναι σε όλη τη δημιουργία μέσα ο Ζαμπά, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά βρήκε το πήγε λίγο για τον εαυτό του, μου την αίσθηση. Αλλά αυτό κράτησε, ξέρεις, 15 λεπτά, 20. Μετά άρχισε πραγματικά να ήταν απολαυστικός. Θέλει να δείξει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, κοίτα, όλα αυτά τα παιδιά λογικό θα έχουν διακυμάνσει στην απόδοσή του. 20 είναι. Ωραία. Ο Ζαμπά, ο οποίο στην καλή του μέρα στον Μπόρισο το πήρε μόνο στο παιχνίδι. Στην καλή του μέρα χθε το πήρε μόνο στο παιχνίδι. Στην καλή του μέρα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Στην κακή του μέρα, πάμε τον δει. Να μην υπάρχει μες στο γήπεδο. Αυτά είναι, αυτή είναι η κατάσταση με τα 20 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή πρόβλημα αυτό, το ξέρουμε. Εντάξει.
πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας στα κομβικά σημεία, να εμφανίζονται αυτά τα παιδιά και να είναι σε καλή μέρα. Αυτή είναι η διαφορά του να έχω τον Τζαμπά από τον Τζάλμα. Ο Τζαμπά μπορεί να μου δώσει στο τέλος περισσότερα νούμερα από τον Τζάλμα, αλλά ο Τζάλμα λόγω εμπειρίας μου έδινε καλύτερη ισορροπία σαν ομάδα. Σε βάθος χρόνου, ο Τζαμπά έχει περισσότερη μεγαλύτερη προοπτική από τον Τζάλμα. Και θα πρέπει ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ να έχει υπομονή, ωραία, για να πάρει από τον Τζαμπά αυτά που μπορεί να του δώσει. Εντάξει, χθες λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι που ο Τζαμπά έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα. Και έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα όταν δίνει 4 ασίστ σε ένα παιχνίδι. Γιατί και αυτές που δεν γίναν γκολ ασίστ είναι. Εντάξει, υπάρχει καταγραφή ασίστ που γίναν γκολ, στατιστική. Υπάρχει και καταγραφή ασίστ που δεν έγιναν γκολ. Ο Τζαμπά χθες κάνει ένα παιχνίδι με 4 ασίστ. Υπάρχουν playmakers στο μπάσκετ που δεν κάνουν 4 ασίστ σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, για να ξέρουμε και το μέγεθος της προσφοράς του Τζαμπά στο χθεσινό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο Πρίγιοβιτς ήταν εξαιρετικός, δηλαδή μετά από καιρό ήταν καλός και στη ροή του αγώνα. Ήταν καλός με τις επαφές με την μπάλα, είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις, βγήκε αρκετές φορές στον κόλ, νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που καταγράφει 4 τελικές. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που όλοι συγχρονίστηκαν, γιατί αυτό έγινε χθες, όλοι συγχρονίστηκαν. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει καμία τύχη και το ερωτηματικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αν ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το στάδιο της εγκεφαλικής ανισορροπίας, γιατί το είχε αυτό, και μπαίνει σε μια λογική εικόνα της περσινής σεζόν. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Σε αυτό που λες, όλοι συγχρονίστηκαν, τώρα το παρατηρώ και το ψάχνω λίγο και μέχρι στιγμής αυτό που σκέφτηκα όντως ισχύει. Είναι ίσως το πρώτο παιχνίδι, δεν έχω δει μόνο τα πρώτα δύο στο πρωτάθλημα, που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές από ένα κλέψιμο και πάνω. Ναι, εννοείται. Όλοι. Δηλαδή σε κάθε μάτσο υπάρχουν ένα-δύο που δεν έχουν κλέψιμο. Ναι. Στο χθεσινό έχουν όλοι κλεψίματα. Άλλος τρία, άλλος πέντε, άλλος. Ο Βέρμπρουν πώς έχει. Δεν έχει πάρα πολλά, δεν έχει καταγράψει. Έχει πάρει όλες τις πρώτες μπαλιές. Όλες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό στοιχείο του αγώνα όταν επιλέγει μια ομάδα. Όπως μου είπε πολύ σωστά ένας φίλος, το γεγονός ότι μάζεψε όλες τις πρώτες μπαλιές ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει οργανωμένα από πίσω και να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη γραμμή πίεσης και ήταν πιο αποτελεσματικός. Έχει 4 κλεψίματα ο Βέρμπλουμ. 6 έχει. 6, όχι. 3 έχει ο Βιερίνια. 4 έχει ο Τζαμπά. 3 έχει ο Κρέσπο. 3 ο Βαρέλα. 3 ο Μάτος. 3 ο Κάνιας. 3 ο Μπίσεσβαρ. 3 ο Πέλκας. Και ένα Πρίγιοβιτς. Και ένα Πρίγιοβιτς. Αλλά είναι το πρώτο μάτς που έχουν όλοι έστω ένα κλέψιμο. Πολύ ωραία. Θα κλείσουμε την ώρα νωρίτερα. Θα πούμε χορηγούς για να ανοίξουμε γραμμές μετά τη μία. Να δώσουμε το λόγο στο λαό της ομάδας. Δεν είπαμε λίγο για Βασίλη Τσιάρτα. Θα πούμε μετά. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ με το SDNA είναι ότι πιο φασιστικό έχει γίνει ποτέ στα μέσα ενημέρωσης. Μία ΑΕΚ η οποία βάζει τους βετεράνους, δηλαδή οι βετεράνοι πλέον, είναι πιο χρήσιμη στο πολιτικό ποδόσφαιρο οι βετεράνοι του Βιετνάμ παρά οι βετεράνοι της ΑΕΚ για παράδειγμα. Ωραία. Αυτό που κάνει λοιπόν χθες η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι ο νέος Ολυμπιακός με υπογραφή και ξεφτιλίζεται στα μάτια όλων. Αυτό έχω να πω. Δεν γίνεται ρε φίλε να αφαιρείς το διαρκές από κανένα βετεράνο. Από τον Τζάρτα ρε φίλε σου έχει δώσει 5 πρωταθλήματα. Είναι δυνατό. Δεν τρέπεσαι λίγο. Μα δεν γίνεται τόσο απροκάλυπτα να μην αφήνεις τον άλλον να μιλήσει κάπου. Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό. Για ποδόσφαιρο θα μιλήσει. Ναι. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα δηλαδή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε ανοίγοντας γραμμές για να σας ακούσουμε για την επόμενη ώρα. Είμαστε πίσω. Ανοιχτές οι γραμμές στο 2310-287-888 και 6945-287-888. Να μιλήσουμε για την αρμάδα του Ράσβαν Λουτσέσκου. Τα μωρά του Λουτσέσκου. Μας έχει αποστομώσει η Γαβριλίδου. Τα μωρά του Λουτσέσκου. Βέβαια, φίλε. Ο Ζαμπάκη Λουτσέσκου. Ναι. Και όπως είπε και δήλωσε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου, για μένα ήταν αργά για τα παιδιά του Δόνη. Είπε την πράγμα. Όχι. Γιατί είπα και εγώ. Δεν το είδα πουθενά. Δεν το είδα πουθενά καθόλου. Τίποτα. Τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ είναι μια καλή μέρα. Παραμένει στην κορυφή. Έχει απώλεια ο Ατρόμητος, ο οποίος έπαιξε παλικαρίσια στην Νέα Σμύρνη. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουν γίνει εκπληκτικά παιχνίδια μέσα στη Σούπερ Λίγκα την αγωνιστική. Λαμία Λεβαδιακός που. Μόνο το Ξεκομανής μπορούσε να δει σε κάποια φάση παλιότερα ή φυλακισμένος ή Σοβίτης, όχι κάποιος που είναι να βγει. Ήταν
εκπληκτικό παιχνίδι. 3-2 διακυμάνσεις, πολύ καλή μπάλα, κυκλοφορία πάνω κάτω, ένταση. Ντέρμπι βιωτίας. Όχι βιωτίας, βιωτοφθιωτιδοτέτοιο. Εντάξει, στερεά Ελλάδας. Ναι, 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 αυτό εδώ, ντέρμπι. Χθες γκολ Μιστακίδη. Δηλαδή σίγουρα κάποιος θα έγραψε El Clásico στο Λαμία Λιβαδιά. Γκολ Μιστακίδη χθες. Γκολ Μιστακίδη. Έχεις εικόνα από το μάτσο αυτό, γιατί φωνάζει ο Πας Γιάννενα. Δεν έχω καμία. Φωνάζει ο Πας Γιάννενα. Δηλαδή είναι ο Πας Γιάννενα. Και ο Πετράκης έκανε λόγο για λίγο αποτελέσματος. Πόσα πέναλτι πήρε Ξάνθη? Ένα. Του χαίρεται και αυτό που χάσε στην αρχή. Ο Κλάους ξεκίνησε. Περίμενε. Γιατί το μάτι ήταν πριν πηγαίνοντας στην Τούμπα, πριν από το δικό μας. Πόσα στόχησες στο παιχνίδι που έψαχνες, ξεκίνησε μου. Δηλαδή έχει τα παιχνίδια. Έχασε πέναλτι στην αρχή. Ο Γέντρισικ, ναι. Ναι, χαίρεται. Έκανε 0-1 ο Μιστακίδης. Πρώτο γκολ μετά από πόσο καιρό? 1,5 χρόνο. Δεν έχει, ναι, δεν έχει παιχνίδι, δεν έχει γκολ. Ναι. Ούτε στο Παναθηναϊκό. Καλό ήταν, δεν το είδα. Στο Παναθηναϊκό δεν την έχει. Στο Παναθηναϊκό δεν έκανε. Αυτό τι είναι? Ποιο? Στο 19 ο Κλάους που λέει. Αυτό εδώ. Πεκάτσα είναι δοκάρι, αυτό. Δοκάρι. Δοκάρι ο Κλάους. Πεκάτσα. Τι έχει το σήμα Πεκάτσα. Είναι μακριά, εντάξει. Ναι, δοκάρι ο Κλάους. Ναι. Γκολ ο Κλάους. 21. Ναι. Μπρίτο 64-1-1 Εξάνθη. Και ο Γέντρισεκ στο 77. Πόσες κάρτες έχουν? Ο Έλληνας διαιτητής έχει δείξει κάρτες κόκκινες, πράσινες. Ναι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Δηλαδή, αν πούμε και στα φάουλ, κάτσε λίγο. Αν πούμε και στα στατιστική του αγώνα. Ο Ευάγγελος. Περίμενε. Μανούχος. Μανούχος. Δεν το ξέρω, κύριο. Μπορούσε να είναι και Ευνούχος. Αλεξέας και Δέτσης η βοηθή. Ναι, 12 και 20. Εντάξει, καλά το πήγε πάλι. Εγώ περίμενα να είναι 25 και 35, ας πούμε. Έχει δώσει πολλές κίτρινες όμως, ρε. Τα Γιάννενα πώς τις κίτρινες έχουν? Τα Γιάννενα έχουν 5. Εντάξει, και 4 Ξάνθη. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχουμε εικόνα αγώνα, βέβαια, αλλά δεν. Επειδή είσαι φαν της Super League, βλέπεις την αφορά και από τα. Όχι, είδα το Λαμία Λεβαδιακός, ήταν εκπληκτικό παιχνίδι. Είδα το Πανιώνιος Ατρόμητος που ήταν εκπληκτικό παιχνίδι. Το έπαιζα παράλληλα με το Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός που επίσης ήταν ένα παιχνίδι με ένταση. Γενικά υπάρχουν πολλές ομάδες καλές, ισοδύναμες στο μέσο επίπεδο. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει τον Πανετολικό. Ο Αστέρας προσπαθεί να βγάλει αντίδραση γιατί δεν του πηγαίνει τίποτα. Πάλι το γκολ που τρώει είναι δηλαδή αστείο. Δεν μπορεί να έχει φάει τέτοιο γκολ. Αλλά είναι η καντεμιά που έχει ο Αστέρας. Γενικά δηλαδή. Και το Ολυμπιακός Απόλλωνας βέβαια που μπήκε γκολ στο 90 από 14 κόντρες και η σφαγή του Απόλλωνα με το τέταρτο που κόβει στον Αδάλες. Με offside πίσω από το κέντρο. Το πιο αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν το ΑΕΚ Άρης, το οποίο πραγματικά ακόμα ξεκαρδίζονται όσοι το παρακολούθησαν. Στο ψυγείο βοηθός του Καραϊσκάκη. Ναι. Όχι, δεν θέλω ψυγείο. Κατάψυξη, γεια σας, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ψυγείο? Δηλαδή, σκοτώσουν... Όχι, κατάψυξη εννοούμε να τελειώσει τη διαιτησία. Ναι. Στο ψυγείο το βάζεις κάτι για συντήρηση. Να φύγει εντελώς. Κατάψυξη το βάζεις στο καταψύγηση, μπορεί να το ξεχάσει 5 χρόνια. Πίσω-πίσω ένα κομμάτι κοιμά που το έβγαλε, το ξεχώρισε. Αυτά τα Godzilla που τρώγαμε. Στο ψυγείο το βλέπεις κάποια αυτά στιγμή. Αυτά πώς ζούμε που τα τρώγαμε. Έλα, μια χαρά ήταν, ρε. Εντάξει. Είναι αυτοί οι μύθοι για το στρατό, εντάξει. Που το κόβανε με αλυσοπρίον και πλακίες, εντάξει. Εμένα σου πριν να το κόβανε. Δηλαδή, κάκο. Τι. Εγώ θυμάμαι ένα βόδι που κόβαμε σε μια φάση που δεν μπορούσε να το κόψει ούτε ο. Δηλαδή, το Μέγας Αλέξανδρος μετά τον χωριδεσμό. Τι να λέμε τώρα. Χορηγή δεύτερη ώρα. Περίμενε, έχει ένα μήνυμα για σένα. Σταύρο, για μένα ο Αλκαντουρί πρέπει να ξεκινάει απαραίτητο σε όλα, ακόμα και στα κλεψίματα, στην πίεση, στην ανάπτυξη, σε όλα. Είναι πολυτέλεια να τον έχει στον πάγκο. Εντάξει, είναι και μεγάλη υπόθεση να τον φέρνει από τον πάγκο. Αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι βασικοί παίκτες, παιδιά, έχουν ρόλο. Ο Λουτσέσκου χθες επέλεξε να δώσει το 60 λεπτό στον Μπίσεσβαρ, που σε κάποια φάση νόμιζα θα πεθάνει. Κανονικά. Και έχοντας στο μυαλό του. Ο Λουτσέσκου τι δεν μπορεί να κάνει? Δεν μπορεί να βάλει τον Μπίσεσβαρ στο 10 και τον Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Γιατί δεν θα πιέζει την πάσα του, την ανάπτυξη του αντιπάλου, άμα το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν κρατάει τον Καντουρί στον πάγκο για να τον βάλει μετά στη θέση του Πέλκα και το κάνει κατευθείαν μετά το 1-0. Ο Καντουρί είναι στο δεύτερο γκολ, εννοείται μέσα. Από αυτού την πάσα βγαίνει ο Ζαμπά. Είναι πολύ καλός στο κράτημα μπάλας, έχει κλεψίματα, έχει πίεση. Είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Καντουρί. Τώρα τι λένε άλλοι. Βλέπω κάτι άμπαλους που τον κράζουν. Πραγματικά θέλω να μπω μέσα στον υπολογιστή και να τους ξεριζώσω τον λαιμό. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που είπα, αλλά αυτό μου έρχεται εκείνη την ώρα. Είναι ένα παιδί ψυχολογίας. Δηλαδή
Πρέπει να τον κάνεις να αισθανθεί, ρε φίλε, ότι είναι κομμάτι του κλαμπ. Σαν να διαφορούμε ότι υπάρχει ο Καντουρί στην ομάδα πολλές φορές. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Καντουρί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και μπορώ να σου πω στιγμές πολλές στο πρωτάθλημα που έχει παίξει ρόλο. Και είναι και άτυχος. Πρώτα απ' όλα παίζει ρόλο στην. Βάζει τον γκολ στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Έχει την assist στο γκολ της ισοφάρισης του Μπίσεσβαρ στην Κρήτη. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, ναι. Μιλάς τώρα μόνο για πρωτάθλημα. Ναι, για πρωτάθλημα. Γιατί και στην Ευρώπη έκανε καλά μάτς φέτος. Ναι. Ω, μιλάω για πρωτάθλημα. Εγώ είμαι ο βασικός μας στόχος. Χθες μπαίνει, δημιουργεί η key pass. Η key pass, για να μάθει καλά βλαχή. Animals. Η key pass, animals. Η key pass είναι δικιά του στο δεύτερο γκολ. Βέβαια είναι και εκπληκτική η assist του Ζαμπά. Εντάξει. Δίνει ακριβώς την καμπύλη που πρέπει για να πάει δεύτερο δοκάρι μπάλα. Και με η πρώτη, το κακό του πόδι. Και η πρώτη assist καταπληκτική. Η πρώτη assist είναι καταπληκτική γιατί έχει δει τον Μπρίγιοβιτς. Δεν είναι κουτουρού. Έχει δει ότι έχει κάνει κίνηση δεύτερο δοκάρι. Ωραία, είναι πολύ καλή. Εκεί η συνεργασία γίνεται μάτος Ζαμπά Μπρίγιοβιτς. Στο δεύτερο γκολ γίνεται Καντουρί Ζαμπά Λιμνιός. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα. 24 δευτερόλεπτα αφού μπήκε, όπως μας είπε ένας καλός συνάδελφος χθες, στον αγωνιστικό χώρο. 24,40. Ας το διάλο. Το έδειξε η Νόβα. Ναι. Α, και μου το έπαιζε 6 μισό άλλος. Ναι. Σύχαμα. Σύχαμα. Ναι. Έως πάντων, 2-3-10-2-87-8-8-8. Αν μπορεί να μας καλέσει και ο Τζίλος, να μας πει για το ρεκόρ του. Σημαντικό αυτό. Και ποια παπούτσια από τη συλλογή ΝΑΚ πήρε. Ναι, κανονικά. Αυτό που έλεγα στην αγάπη είναι, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τα παπούτσια ΝΑΚ θαύματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι και γυμνασμένος. Και είναι ναι, ο Τζίλος. Ναι. Δηλαδή αν τα πάρω εγώ και εσύ, θα κάνουμε τα 50 μέτρα που έκανε ο Τζίλος σε 6 δεύτερα, εμείς τα κάνουμε σε 6,5. 10 λεπτά. Ναι. Αγάπη. Εντάξει. Βλέπουμε, δεν ασχοληθήκαμε με τον μπλοκ του Κυριάκου σήμερα, το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο σημείο πάλι. Προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα. Η συνέχεια του ότι ο Περέιρα είπε ότι. Όχι Περέιρα, η FIFA είναι, ενοχλημένη. Η FIFA. Και να δούμε αν ο Περέιρα κάνει και μια εξαίρεση, λέει. Ναι, όχι, σήμερα επανέρχεται ότι είναι ενοχλημένη, λέει, μέτρο να έχει στους ξένους διαιτητές. Ναι. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Δανού, βέβαια. Όχι μέτρο. Όχι μέτρο. Τίποτα, μέχρι χιλιόμετρο. Στα τοπικά. Ναι, στα τοπικά. Δηλαδή, παιδικό πρωτάθλημα. Παίζει δύο ομάδες της πόλης μας. Νίκη μεσημερίου με διγενείς, ναι, ξένος διαιτητής. Ναι. Εντάξει, όχι από την Δανία. Μην φέρνουμε τον Δανό να παίξει παιδικό συνέβησμα. Ας έρθει από ότι είναι. Όχι, εγώ θα πω το άλλο, αγόρι μου. Ότι, έγραψε σήμερα ο Κυριάκος λοιπόν στο blog του ότι πιθανότατα λέει θα παίξει Έλληνα στο ΠΑΟΚ, στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι ο πόθος του Κυριάκου και των φίλων του. Εντάξει. Ξένο διαιτητή θα παίξει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είναι ντέρμπι κορυφή. Οι δύο καλύτερε ομάδε. Μην είσαι πολύ σίγουρο. Γιατί? Μην είσαι πολύ σίγουρο ότι θα παίξει. Έχω εκτεθεί ποτέ. Εκτέθηκε τι προάλλε. Πού? Με του Σταφυλίδη δεν έχει παίξει δανεικό. Άλλο αυτό, ρε βλάκα. Δεν βάλαμε ένα στίχημα και δεν θυμόμουν. Σε θέματα ρεπορτάζ σου λέω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα παίξει ξένο διαιτητή. Ότι το Ατρόμητο ήταν ξένο. Πάω ξετάει ξένο. Και τι να μα βάλουν, Έλληνα διαιτητή. Να μα στήσει ενώ δεν μπορούν να μα σταματήσουν. Μα θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Όχι, εγώ λέω θα είναι ξένος ο διαιτητής και ο Κυριάκος που θα δημιουργήσει κλίμα. Μπας και. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μαθαίνω. Ο διαιτητής το ερχόμενο Σάββατο στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα είναι ξένος. Δείτε τη φάση, λέει, που συζητήθηκε περισσότερο στην Τούμπα. Είναι η φάση που ο Παναθηναϊκός ζητάει πέναλτι. Δεν συζητήθηκε καθόλου. Δεν ζήτησε κανείς του Παναθηναϊκού πέναλτι. Κανείς. Ο Δόνης δεν έκανε καμία αναφορά. Επιβεβαίωσε στις δηλώσεις του ότι ο διαιτητής ήταν εξαιρετικός. Ωραία. Εξήγησε γιατί οι Έλληνες διαιτητές, η άποψή του. Να σου πω κάτι. Την υποπίεση. Καταντάει αστεία η όλη ιστορία, εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι διαβάζουν. Εγώ πραγματικά διαβάζουμε κάθε φορά στην εκπομπή, δεν ασχολούμαι. Έχει ένα καταπληκτικό ποίημα με τίτλο Ανέγκυκτος και γράφει: υπόθεση εργασίας. Ο Λάμδα Λίντμπεργκ παραπέμπει τον Γάμα Μάε. Παρότι μεταξύ Σκανδιναβών αλληλεγγύη. Πάρ' το αγώ και κούρετο, δηλαδή. Πού να τον παραπέμψει, λέει, και ποιος να τον τιμωρήσει. Γιατί να τον παραπέμψει. Και γιατί να τον τιμωρήσει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, η αλητεία, εντάξει. Καμιά φορά ξεπερνάει τα όρια της πλάκας. Η διαφήμιση πλάι γιατί είναι. Δεν είναι, δεν είναι διαφήμιση αυτό. Δεν είναι διαφήμιση. Είναι το ντεκόρ. Όχι, είναι το background. Είναι η άποψη, το ντεκόρ. Ναι, ναι, το ντεκόρ. Μπράβο, φίλε. Το background. Κουνημένες φιγούρες. Αυτό. Ναι. Να ζαλιστείς δηλαδή από αυτό που διαβάζεις μέσα, να ζαλιστείς και από πλάγια. Ναι. Εντάξει, καλό αυτό. Τέλος πάντων, το κλείνω. Όχι, είναι το πεντάλεπτο του Κυριάκου.
ο οποίος θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό, μήπως και ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι είναι αυτά. Εντάξει, ο καθένας από το μετερίζει του ό,τι μπορεί κάνει. Από το μετερίζει, ναι. Εμείς με τις δυνάμεις του, εντάξει, ο καθένας, οκ, μπράβο. Το 8 στο 8 να γίνει 9 στα 9. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά έχουμε δύο εντός, Ναι, δύο εντός. Λεξάνδη και Πανετολικό. Ναι. Α, ωραίο. Και, και μετά πας Λαμία. Λοιπόν, ελπίζουμε ο, ο συνάδελφος που δημιούργησε την ένταση χθες, πέρσι στη Λαμία, να μην να πάρει τα χάπια του. Πανετολικός Ξάνθη, κάτσε λίγο, εκτός Λαμία, εντάξει, ναι. Μέσα με Λάρισα, ναι. Αγκαλές φιλιά Σαββίδης και Κούγιας, και τα βρήκαν αυτό το διάστημα. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Και 15η και κλείνεις με ΠΑΟΚ Παζιάννα. Πας μέσα. Ωραίο προγραμματάκι. Έτσι κλείνει. Εντάξει. Όντως είναι κωμικό αυτό που λέει για τον συνάδελφο να συγκρατήσει τα νεύρα του, ναι, 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 στη Λαμία. Ναι. Δηλαδή πέρσι κλειτώσαμε από του Χάρου τα δόντια. Ναι. Από τους γνωστούς χούλιγκαν. Λαμιώτες φιλάθλους. Τι είχε γίνει εκεί. Εντάξει. Δηλαδή είναι Μάο Μάο. Εντάξει. Είναι οι άλλοι, η Τούτσε και η, η Χούτου, η Χούτου, ναι, που είναι στο Καμερούν στην Ιγυρία. Και ήταν οι φίλοι της Λαμίας. Γιατί. Γιατί ένας συνάδελφος τους εξαγρίωσε. Οι πιο φιλήσυχοι άνθρωποι που υπάρχουν στον πλανήτη. Ever. Και οι πιο μιλήσει και του έκανε έξαλλο. Του έκανε τούρπο ο συνάδελφο. Με τη φράση γκόλγα μου. Ξέφυγε λίγο, ναι, στον γκολ. Ωραία. Ναι. Το ΠΑΟΚ Ξάνθη είναι μετά τη διακοπή. 24 Νοεμβρίου. Που γύρισαν Σταύρο 50 φίλοι τη Λαμία και κάναν την ερώτηση, εντάξει, λίγο αγριεμένη, γιατί μα βρίζει. Και λέει ο συνάδελφο, δεν σα έβρισα. Δεν σα έβρισα. Και τον είπα, το επόμενο που θα μπορούσε να κάνει είναι να του πει ονομαστικά. Γκολ αυτό, Μπάμπη, Γιώργο, Νίκο, Γιάννη, Παντελή. Δηλαδή αυτό έλειπε μόνο, εντάξει. Από τι ωραίε στιγμέ πέρυσι τη Λαμία. 0-2. 0-2. Με Μαουρίτσιο και Πέλκα. Και Πέλκα. 1-1, εντάξει, Σάββατο τώρα. Νωρί το μάτι κιόλα. 4 η ώρα. 4 η ώρα. Οπότε καφέ θα πιούμε. Και στον Μπουρνάζ, ξέρεις πόσο με αγαπάνε εκεί πέρα. Πηγαίνω και με μια αγκαλιάζω, με φιλάνε. Φιλήσυχο Μπουρνάζ. Σε περιμένουν πώς και πώς. Τριάντα δολοφονείς το χρόνο και στο μεταξύ. Μαλώνουν ποιος θα σε κεράσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι εγώ, του Σταύρου. Ναι, ναι, όχι. Ω Σταύρο, μου ήρθες. Στο χωριό μου το κάνω μια φορά αυτό. Μαλώνω ανηθίες μου στον δρόμο. Πού θα κοιμηθώ. Ναι. Ναι, με μπινελίκη τώρα. Όχι σε μένα, όχι σε μένα. Λέω, δεν ξαναπήγα στο χωριό μου ποτέ. Και στο Λεπαντελή μάλλον, οπότε έχω μάθει ποιος θα κεράσει. Έτσι είναι λίγο βασιλιάς. Μακελιό, θα στα πει μετά. Θα στα πει μετά, μακελιό που θα κεράσει. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι απλή. Είμαστε σε μια φάση πολύ καλή. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και είμαστε ήρεμοι πλέον, είναι η εικόνα της ομάδας. Αρχίζει, μοιάζει την περσινή. Και αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το τρενάκι δεν έχει σταματημό. Μπορεί, εντάξει, να πάει, πιστεύεις, με τους ίδιους 11 στον Ατρόμητο, πλευρά δυνάμεων. Εάν δεν είναι έτοιμος ο Μαουρίτσιο, εννοείται. Αυτό δεν έχει παιχνίδι μεσοβδόματα. Τι δυνάμεων, 5 μέρες, όχι να ξεκουραστούν. Ναι. Σε 5 μέρες και εγώ είμαι έτοιμος. Λίγο να με βάλω μια δίαιτα. 5 δεν είναι, είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο. Παρασκευή πετάνε, εντάξει, και Σάββατο νωρίς. Πετάνε, δεν πετάνε οι ίδιοι, με το αεροπλάνο παίρνουν. Δεν κάνουν. Εντάξει. Και πετάνε ακτινεσχύ από τα μάτια. Α, δεν πάνε με παραπέντε δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Πετάνε, πετάνε. Εντάξει, δεν είναι όμως και μια εβδομάδα γεμάτη. Εντάξει. Είναι 4 μέρες ουσιαστικά. Συνήθως για να επιστρέψει ο οργανισμός σε κανονικά επίπεδα θες 48 ώρες. Αυτά έχουν 120. Έχουμε και το υπερβαρικό οξυγόνο. Το ρουφάς και πετάς. Είδα τον Μαουρίτσιο που έκανε αποθεραπεία στον Άμμο. Στην Άμμο, ναι. Εκεί ο χαρακτήρα που πίσω τι δεκόρ ήταν. Αφού γίνονται εργασίες. Πάλι γίνονται εργασίες στη Μεσημβρία. Τίποτα, ρε, θα το κάνουμε. Πώς είναι η Disneyland στο Παρίσι, έτσι θα γίνει και η Μεσημβρία. Η χαρά του παιδιού. Ναι, γίνονται εργασίες κανονικά. Τι κάνουν τώρα? Φτιάχνουν γήπεδο, έτσι όπως βλέπεις τη Μεσίβρια, από την αριστερή πλευρά που υπήρχε το κενό. Ναι. Από εκεί. Εκεί μόνο ένα κενό, υπήρχε και κουνούπια. Δεν είχε τίποτα άλλο Μεσίβρια. Τώρα θα υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά γίνονται συνεχώς βελτιώσεις. Επειδή πήγαμε πρόσφατα. Με λίγα λόγια, εκεί θα είναι το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει. Τελειώσαμε. Έφυγε και αυτή. Έχει το χώρο εκεί. Νερό βρήκαμε. Νερό βρήκαμε. Αέρας υπάρχει. Αέρας υπάρχει. Δεν διακόπτεται. Δεν είναι ένα ράντισμα. Τώρα δεν έχει το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό, το σκεφτόμουν προχθές. Γιατί έχω ένα φίλο στην Νέα Μεσημβρία και πραγματικά το έλεγε με παράπονο. Τα προηγούμενα χρόνια
έλεγε: δεν γίνεται, ρε φίλε, λέει, κάθε φορά που ποτίζονται τα γήπεδα να μην έχουμε νερό στο χωριό. Γιατί αυτό συνέβαινε. Σοβαρά, δηλαδή, σταματούσε το νερό στο χωριό, ναι, και πήγαινε το νερό για να ποτιστούν τα γήπεδα του ΠΑΟΚ. Και μετά λέγαμε: γιατί έχουμε τραυματισμούς. Ρε φίλε, αν σε βρίζει κάθε μέρα ένα χωριό ολόκληρο. Δηλαδή, θέλει όλο να κάνει μπάνιο. Ναι. Και γυρνάει τη δουλειά, ξέρω εγώ, στις 3 που κάναν προπόνηση τότε τα παιδιά μας. Ναι. Και δεν έχει νερό. Τι θα πει, χαλάλι για τον ΠΑΟΚ που δεν θα κάνω μπάνιο. Μπράβο, δηλαδή, στον δεν είχε όλο το χωριό. Δηλαδή, ναι, δεν είχε το χωριό. Για 1-2 ώρες, ας πούμε. Ή για μισή ώρα κάμια μέρα. Εσύ δεν ξέρω. Θυσιαζούσαν για τον ΠΑΟΚ 2 ώρες βρωμήλος για το μεγαλείο της ομάδας. Όχι, δεν μία φορά, ρε φίλε, κάθε μέρα. Δηλαδή, στα ρεπό του ΠΑΟΚ να βγαίνει το χωριό της πλατείας να πανηγυρίζει. Αυτό έχει λυθεί το πρόβλημα. Πλέον είναι αυτόνομα. Είναι το νερό του χωριού, το νερό του ΠΑΟΚ. Βρήκαμε νερό. Αλλά επειδή κάποιοι μη αναρωτιόμασταν γιατί είχαμε τραυματισμούς, γιατί σε καταργιόταν ένα ολόκληρο χωριό. Εντάξει. Όχι, άλλαξε και η βάση του πολιτικού κέντρου, άλλαξε το χώμα, άλλαξαν πολλά, να ξέρεις. Είναι θαύμα, το πιάσαμε τη μεσημβρία, μου έλεγε πάλι ο ίδιος ότι δεν είχαμε κάποιο δυστύχημα στο χωριό, με κανένα παιδάκι, γιατί είχε πάω 2-3 κατά καιρούς. Που κάνανε Grand Prix. Ήταν στο Μονακό. Ναι. Στο Μονακό. Ναι. Καλά, και ακόμα μοιάζει νέα μεσημβρία με Μονακό, αλλά δεν είσαι στο Μονακό, στο Πρικυπάτο. Δεν στην έχει πίστα. Θάλασσα. Ναι. Κατά τα άλλα είναι ίδια, ναι. Δηλαδή η Μπέντλι του Μπερμπάντοφ, εντάξει, την καταλάβαιναν ένα δεκάλεπτο πριν πλησιάσει το χωριό Μπερμπάντοφ. Και τρέχανε δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Μια και ένα παίξι του ΠΑΟΚ με την αγάπη μας να πηγαίναμε να μην τον δώσουμε στον αέρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Το διέσχισε με 180 πέρσι. Ναι. Πέρσι. Ναι. Ενώ θυμάσαι ο Στέλιος Μαλεζάς που πήγαινε. Είχε σταματήσει, ήταν τα παιδάκια του σχολείου κανονικά. Κρεμασμένα από τα κάγκελα κανονικά. Σταμάτησε ο Μαλεζάς, χαιρέτησε ένα-ένα. Συνέχισε μετά. Τα παιδάκια πιστεύω καταλαβαίνουν όλα τα αμάξια. Δηλαδή περιμένουν ποιο θα είναι. Το βλέπαμε με το Στέργιο, ήξεραν ποιο είναι. Φώναζαν, ερχόταν ένα αμάξι και φώναζαν. Ξέρω εγώ, Πέλκα. Και βγαίνανε όλα. Οδηγάει ο Πέλκα, φτάνει το γκάζι. Έλα, Σταύρο, τώρα. Φτάνει. Πηγαίναμε πέρσι με την αγάπη. Άλλαξε αμάξι, μου πει κάποιο. Δεν έχω ιδέα. Ούτε τι αμάξι έχουν οι παίκτες, δεν έχω. Ιδέα δεν έχω. Πηγαίναμε με την αγάπη πέρσι στην 9η Μεσημβρία. Πρέπει να είχαμε ψιλοαργήσει κιόλα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και μπροστά ρε. Είναι ένα που με έχει εκνευρίσει, ρε φίλε. Α, δηλαδή ναι. Έχει μια αυτοκινητάρα. Εντάξει. Αριστερή λωρίδα στον περιφερειακό. Δεν πάει σαν την κότα. Ο Στέργιος από το πάει όμως το παιδί μου με 120. Ναι. Έξαλλος ο Στέργιος. Ποιος είναι αυτός και ποιος είναι αυτός. Και το πινελίκι πάει σύννεφο και με το. Περνάμε κάποια στιγμή. Είναι ο Στέλιος Μαλεζάς. Μπράβο στο Στέλιο που δεν πήγαινε με 180 και 200. Απλά το πινελίκι. Άκουσε κάτι. Κάτι λογάκια τόση ώρα όσοι πηγαίνουν. Πέρα εντάξει, οκ. Συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει λίγο για σήμερα. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Γιατί έχει έναν ντέρ ΠΑΟΚ στις 7.30. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Βόλεϊ, πότε παίζουμε. Αύριο. Βόλεϊ, αύριο. Με Σαφράνοβιτς να ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό πάλι τι ήτανε. Δεν έχει πολλές πιθανότητες να παίξει. Αλλά είναι εκεί. Αλλά είναι εκεί. Σου λέει κάτσε πας και γίνει κανένα θαύμα. Πού χτύπησε ο Σάφρα. Στον αγώνα με τον Ηρακλή. Ναι, πού. Όμο, χέρι, πόδι, νύχι. Περίμενε. Περίμενε, φίλε. Γιατί δεν είμαστε και οι πλέον αρμόδιοι για τα τμήματα. Θα έπρεπε. Βόλε, λοιπόν. Στο ΠΑΟ 24. Λοιπόν. Διάστρεμα δευτέρου βαθμού. Διάστρεμα, τώρα. Ποιο διάστρεμα. Έχω παίξει με διάστρεμα. Τι να καταλάβει αυτό, Φράνο. Mind φίλε. Games και στο Βόλε, λέω εγώ. Mind Games. Ένα. Βγάλα προ τα έξω. Το διάστρεμα. Κοίτα, το διάστρεμα όντω, άμα είναι βαρύ, είναι δύσκολο. Αλλά άμα είναι. Εντάξει, για να λένε δευτέρου βαθμού είναι σοβαρό, ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι εκεί. Ενώ ήταν να μην ταξιδέψει. Και σε άθλημα που υπάρχει ένταση και δουλεύει το άλμα σε κάθε φάση, ειδικά στη θέση που παίζει ο Σαφράνοβιτς, είναι πρόβλημα αν έχει διάστρεμα δευτέρου βαθμού. Θα δούμε αύριο. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι στοίχημα.gr με κορυφές επιλογές που μπορείτε να κάνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά για να επιλέξετε εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε να βγάλετε ψωμάκι. Στέργιο. Με κύπελο Ελλάδος σήμερα. Σταύρο και αγάπη. Και γενικότερα έχει και Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία. Έχει πολλούς αγώνες. Ναι. Και Champions League στο μπάσκετ. Ναι. Και πέμπτη Παρασκευή είπαμε Ευρωλίγκα. Επιστροφή Φτίκας, πλακάκι και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο με προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
και το Φτίκα θα τον βρείτε Απόλλωνος Τεδεφέ 39 στην κάτω τούμπα πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Κλείστε γκέρος τη θέση σας για τις παραστάσεις της Μελίνας Λανίδου στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτσι Καζίνο. Πρεμιέρα την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, Σάββατο 3 και για 4 παραστάσεις μετά 9, 10, 16, 17 Νοεμβρίου, δηλαδή ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Πάμε καρφί νομίζω για sold out, σύμφωνα με την προϊστορία των παραστάσεων του Θέατρου Βεργίνα, προσεγμένες και πραγματικά ξεχωριστές όλες τους. Προπόληση εισιτηρίων στο καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Είναι προαιρετική η είσοδο στο καζίνο και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Περίμενε πριν πάμε στο διάλειμμα. Τι έχεις? Έχει μια διαρροή ο ιστορικός ΠΑΟΚ. Να πούμε για αυτήν. Χθες το βράδυ, λίγο μετά από το παιχνίδι. Α, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Ναι. Υπήρξε ένα περιστατικό με τον Γιώργο Σαββίδη την ώρα που αναχωρούσαν από την Τούμπα και πήγαιναν στο αεροδρόμιο. Ναι. Στο ύψος της νομαρχίας, αν κατάλαβα καλά, περίπου. Ένα μικρό ατύχημα, μόνο υλικές ζημιές. Απλά επειδή υπήρξε μια αναστάτωση εκείνη την ώρα, γιατί προφανώς περνούσε αρκετός κόσμος, είδε εκεί τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη, την ασφάλεια των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αμέσως έτσι κι αλλιώς έφυγαν για το αεροδρόμιο, οπότε τελείωσε γρήγορα. Απλά ήταν και μέρες τέτοιες, και αυτό που συνέβη στη Λέστερ, και πολλοί πάγωσαν την πρώτη στιγμή. Γιατί βγήκε σαν ατύχημα. Κρίστη, είναι Κυριάκος, όλα καλά, δεν πάει στο αεροδρόμιο. Και θέλω το κάψω που κάνω, δεν νομίζω να φύγω με το ελικόπτερο. Καλά, δεν κρατιέμαι. Ναι. Ναι, ρε παιδί, απλά ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. Είδε κάποιος όλη αυτή την εικόνα, τη μετέφερε σαν ατύχημα μέχρι να μάθουμε. Είναι εκεί στο ύψος της νομαρχίας. Τρία αμάξια μαζί. Τα δικά μας μεταξύ τους. Όχι, δεν τα συγκρούμενα κάνανε τι κάνανε. Είχα ένα φίλο που κατέβηκε στο κέντρο της Αθήνας, ωραία, στο Κολωνάκι, και με ποιον τράκαρε. Με τη μάνα του. Πόσες πιθανότητες έχετε που θα συμβεί αυτό το πράγμα. Λέει αυτό που λέμε. Φαντάζομαι φταίει η μάνα ή ο δικός φίλος. Δεν το εξετάσαμε ποτέ. Αν έφταιγε η μάνα, εδώ πάει ότι δεν με βλέπει ούτε η μάνα μου. Ναι. Κατάλαβες. Όχι, εδώ απλά ήταν τρία αμάξια από ό,τι μάθαμε. Τώρα. Εντάξει, ηλικίες ζημιές. Πώς έγινε, ναι. Εντάξει, δεν, τίποτα ναι, παραπάνω. Δεν έχουμε νομίζω ότι θα αντικατασταθεί το αμάξι. Δεν νομίζω. Φαναλτζή. Καλά, δεν υπάρχει θέμα. Σε φαναλτζή τώρα να πάει, δεν υπάρχει. Θα το πάρει κανένα από το πρόχωμα. Θα το κυκλοφορήσει εκεί. Ή ανακύκλωση. Γιατί είμαστε εκεί για το περιβάλλον. Καλά, εννοείται. Καλά, δεν νομίζω ότι έχουν και ανάγκη να αλλάξουν ένα αμάξι. Εντάξει. Δηλαδή μπαίνει μέσα ο Γιώργος Σαββίδης σε ένα μαγαζί με αυτοκίνητα. Διαλέγει ποιο θέλει. Αλλάζει η ψυχολογία του πολιτή. Αλλάζει. Ωραία. Μπαίνει ο Γιώργος Σαββίδης σε ένα μαγαζί με αυτοκίνητα και δεν καταφέρνει ο πολιτής να του πουλήσει αμάξι. Του χαλάει. Απολύεται ο πολιτής. Απολύεται γιατί ξαναδουλεύει φίλη σε αντιπροσωπεία για τα επόμενα 50 χρόνια. Ναι. Δηλαδή σε καφέ έχει πάρα πολλές δουλειές, σε εργοστάσια, πολιτής όχι. Ωραία. Η διαρροή που βγάζει ο ΠΑΟΚ είναι τι έλεγε στους συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδης. Καταπληκτική ατμόσφαιρα στην Τούμπα, άψογη και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Όμως να μην εφησυχάσουμε, όλοι μαζί με τον κόσμο να θωρακίσουμε τα συμφέροντα της ομάδας. Οι κίνδυνοι προβοκάτσιας υπάρχουν παντού και ο στόχος πολύ μεγάλος για να επιτρέψουμε ως οικογένεια να μας δημιουργήσουν προβλήματα, έλεγε ο Σαββίδης. Πολύ σωστά τα έλεγε. Εν ώψη του αγώνα και με τον Ατρόμητο, που σύμφωνα με τα όσα λένε οι αεξίδες στο διαδίκτυο, θα προσπαθήσουν να εισχωρήσουν ανάμεσα σε παοξίδες για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να σου πω κάτι για να. Έχετε. Θυμάστε, μας είχα πέσει. Έχετε το μυαλό σας στο διπλανό, μα δεν ξέρετε τα μούτρα του. Πιάστε τον λίγο από το αυτή, πες πού είσαι, αδερφέ. Πες την 11 του ΠΑΟΚ 85. Αν βρει κάτω από 7. Αντίο. Εντάξει, αντίο. Αποχωρεί το γήπεδο, δεν το σκοτώνουμε. Ναι. Δεν είμαστε κατά τον νόμο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Για να εισχωρήσουν το βλέπω λίγο δύσκολο. Εννοείται ότι είναι δύσκολο, αλλά επειδή είναι αυτή η ηλίθια κουβέντα, όχι. Απλώς μπορεί να βρεθεί ένας. Ένας ή να γίνουν πράγματα έξω από το γήπεδο, ναι. Γι' αυτό θέλει και. Όποιος είναι δίπλα σας και δεν τον ξέρετε, τα μούτρα του δεν τα έχετε δει ξανά. Κάντε ένα κουιζάκι. Με πλάγιο τρόπο, δεν είναι ανάγκη έτσι. Αδελφέ. Ποιον η άπονα παίκτη πήρε ο ΠΑΟΚ. Όχι. Μάλλον πήγαν τον πάρει. Θύμησε μου λίγο το 92, ξέρω εγώ τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι. Πού να ξέρουν οι πιτσιρικάδε τι έγινε το 92, ρε. Έτσι σου λέω τώρα παράδειγμα, παιδί μου. Εκεί, ένα γρήγορο. Ποιο είναι το καλοπόδι του Πάπου Γκαρσία. Άμα κομπιάσει, τέλο. Έχουμε μέρε να αναφερθούμε στο μάτσο. Θα πρέπει να δούμε αν ο ΠΑΟΚ επίσημα ζητήσει εισιτήρια, γιατί μπορεί να μην το κάνει. Για μένα δεν πρέπει να το κάνει. Ναι. Θα μου πεις τώρα εντάξει είναι και τα παιδιά από την Αθήνα που εντάξει οκ, περιμένουν να δουν το παιχνίδι.
ο Ατρόμητος και να πάνε να πάρουν όλοι εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Απλά άτυπα να πηγαίνουν να παίρνουν εισιτήρια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη θύρα να τάδε. Ναι. Ναι. Εντάξει, το πιο πιθανό νομίζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Και με Νίκο Μοσχοβίτη. Εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο. Να πω λίγο ότι πέρα από τα 10 εισιτήρια που δώσαμε ήδη, θα δώσουμε άλλα 5 για όσους τηλεφωνήσουν τώρα και μέχρι τις 2 στο 2-3-10-2-87-3-8 αλλά και στο 6-9-45-2-87-3-8. 5 ακόμα εισιτήρια λοιπόν για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αντέρ στις 7.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του FIBA Champions League. Ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ πολύ απλά πρέπει να κερδίσει, γιατί δεν νομίζω ότι με 0-4, εάν δεν τα καταφέρει ο δικέφαλο σήμερα, θα μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο στη συνέχεια του Champions League. Πρέπει σήμερα να γίνει η πρώτη νίκη. Νομίζω μετά πάει ο ΠΑΟΚ στην Τσεχία, στην Όπαβα, για να πάρει και εκεί τη νίκη. Τέλος πάντων, πρέπει η ομάδα να επιστρέψει στις νίκες. Και γενικότερα, μετά την ήττα από τον Χολαργό, και ειδικότερα να κάνει την πρώτη νίκη στο Champions League. Θα έχουμε σε 2 λεπτάκια μαζί μας τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει τα τελευταία νέα για την κατάσταση που υπάρχει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, που σίγουρα και τα παιδιά του μπάσκετ θα πρέπει να βγάλουν αντίδραση. Δηλαδή όπως βγάλανε το ποδοσφαίρο, θα πρέπει να βγάλουν και του μπάσκετ. Okay, γιατί η εικόνα στο Χολαργό ήταν απλά αποκαρδιωτική. Ναι, είναι αυτό που έλεγε και ο Νίκος χθες, ότι περισσότερο αυτό που προβλημάτισε και εκνεύρισε ήταν η νοοτροπία το Σάββατο, νομίζω, στο παιχνίδι με τον Χολαργό. Εντάξει, δεν υπάρχει πίεση στην ομάδα μπάσκετ. Okay. Δεν παίζουν δηλαδή σε ένα γεμάτο παλατάκι κάθε φορά ή νιώθουν πίεση από τον κόσμο και απαιτήσεις, αλλά άλλο είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει πίεση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, και άλλο είναι αυτή η εικόνα, δεν ξέρω αν ήταν αδιαφορίας ή υποσυνείδητα, ότι εντάξει, όχι, okay, να χάσουμε, τι έγινε, πάμε, ναι, παρακάτω. Ή ότι έλειπε το κίνητρο. Και δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει βασικά αυτό με την παρούσα κατάσταση. Θα μπορούσε να αλλάξει αν με κάποιο μαγικό τρόπο ο κόσμος στο παλατάκι αυξανόταν προοδευτικά, αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται στα κοντά. Δηλαδή μπορεί να γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Στα κοντά αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Είναι ένα στόχο σημαντικό του κυπέλου. Το μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ, νοκάουτ προημιτελικός κυπέλου, δηλαδή ο ΠΑΟΚ με νίκη πάει στα ημιτελικά. Νομίζω πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από ποτέ φέτος. Ναι. Τουλάχιστον. Τι ώρα είναι το Σάββατο? Περίμενε να το δούμε. Να έχουμε έτσι μια εικόνα. Τι ώρα είναι? Αλλά σίγουρα, ναι, είναι και ευκαιρία και για τον κόσμο να βρεθεί εκεί. Σημαντικό παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο παίζει στην Αθήνα, οπότε δεν υπάρχει τούμπα αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε σίγουρα είναι μια ευκαιρία λοιπόν, κύπελο, σε 7. Σε 7 το Σάββατο. Ναι. Να, έχει καλή ώρα. Βέβαια, 4 είναι το μάτς του Περιστέρι, οπότε έχει τελειώσει και, ναι, το ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλό θα είναι λοιπόν και το Σάββατο να βρεθεί κόσμο στο παλατάκι. Δηλαδή να φύγει το νούμερο, δεν ξέρω πώς είναι, 800, 1000, 1200, αυτοί που βλέπουν τα παιχνίδια. Να πάρει, παιδί μου, στους 3.000. Ναι. Δεν θα πάει στους 5 και στους 7. Κάτι που γίνεται, στο Βόλι. Βέβαια, εκεί έχει φέρει και η ομάδα τον κόσμο στο γήπεδο. Σαφέστατα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτά είναι, νομίζω, αλυσίδα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και στενάχωρο κεφάλαιο, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, η ιστορία με την ομάδα μπάσκετ. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια μου φαίνεται ότι είναι λίγο πολύ μια ευθεία γραμμή το όλο θέμα. Εντάξει, δεν υπάρχει το κίνητρο να βγει σε Ευρωλίγκα, εντάξει, όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις ότι, αλλά έτσι είναι πάλι η κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμεσα, νομίζω. Δεν μπορείς να ελπίσεις ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε προσαρμόζεσαι. Έχει απογοητευτεί ο κόσμος, έχει αποστασιοποιηθεί από την ομάδα. Αλλά πρέπει και η ομάδα να κάνει ό,τι μπορεί. Εντάξει. Ναι. Δεν λέμε να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα, τον τίτλο. Αλλά πρέπει και η ομάδα να κάνει σε κάθε παιχνίδι ό,τι μπορεί για να φέρνει κοντά της, ξέρω εγώ, 10 ανθρώπους σε κάθε παιχνίδι παραπάνω. Ακριβώς, ναι. 10 σε κάθε παιχνίδι. Αλλά με εμφανίσεις όπως αυτή στο Χολαργό, όχι απλά 10 δεν φέρνει, διώχνει και 50. Ναι. Που κάποια στιγμή λένε εντάξει, δεν πάει άλλο, οκ. Okay. Στηρίζουμε. Ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο
με πολλές προεκτάσεις ιστορία με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί στην παρούσα κατάσταση να αλλάξει κάτι. Η προφανής λύση είναι η είσοδος ενός μεγαλομετόχου και δι' του Ιβάν Σαββίδη. Αλλά δεν βλέπω. Δεν μπορείς να ζήσεις όμως και πάντα με αυτό, ρε. Ναι. Δηλαδή, ναι, οπότε, τώρα. Αν δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, που ξαναλέω, δεν υπάρχει μια ένδειξη ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα μπει φέτος του χρόνου ή του παραχρόνου, ναι, στην ομάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι άλλο. Όπως και να έχει στο αγωνιστικό κομμάτι, αν δεν υπήρχε κάποιο κίνητρο το Σάββατο ή οτιδήποτε, σήμερα δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει κίνητρο γιατί, είναι αυτό που είπες και πριν, η ομάδα πρέπει να πάρει τη νίκη, γιατί μένει πολύ πίσω μετά. Οπότε αυτό που μένει με το δείξω στο παρκέ. Έχουμε τον Νικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, ρε Νίκο? Καλά, πήρα λίγο αύρα από τη Diego Bissefa στο κέντρο της πόλης. Τι λέει το παιδί μας? Μια αλήθεια. Τι λέει? Εντάξει, τώρα τι να σου πω, ότι είναι μέσα στο αυτοκίνητο και σταματάνε από δίπλα για να το σταματήσουν και να το χαιρετήσουν. Επίσης βαρύς, εντάξει. Σταματάει η κυκλοφορία και τέτοια. Εντάξει. Το γνωστό χαμόγελο. Ναι, χαμόγελο και το σηματάκι με τον αντίχειρα, εκεί διαρκώς. Ναι, 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 ναι. Μεγάλη μορφή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 7.30 πάω Κναντέρ στο Παλατάκι. 7.30 πάω Κναντέρ στο Παλατάκι, ναι, τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Πάω και είναι η μοναδική ομάδα του ομίλου, του δεύτερου ομίλου που είναι χωρίς νίκη. Και σήμερα να πάρει την πρώτη της νίκη. Ξεκινάει μια σειρά αγώνων στο Champions League που είναι must win για τον ΠΑΟΚ. Must win το σημερινό, must win το επόμενο με την Όπαβα στη Τσεχία, must win είναι το μεθ' επόμενο με την Φριμπούρκ στο Παλατάκι. Νίκο, το λες δηλαδή και τελικό το σημερινό? Όχι, τελικό δεν μπορούσα να πιστεύω ότι αγωνιστική. Αλλά όταν έχεις τρεις ήττες, δεν έχεις πολλά περιθώρια. Σίγουρα πρέπει σήμερα να κερδίσεις. Ναι. Εντάξει, πρέπει να κερδίσεις. Γιατί αν πας μετά στο 0-4, έχεις μείνει πάρα πολύ πίσω. Χθες ο Phil Goss που μίλησε στη Media Day, το είπε λίγο διαφορετικά, σε μια άλλη οπτική. Ότι ναι, μεν τώρα θέλουμε να κερδίζουμε, και φυσικά κανένας δεν μπαίνει σε ένα παιχνίδι για να χάσει, αλλά τα πράγματα κρίνονται στο δεύτερο γύρο των ομίλων Champions League. Γενικά δεν έχει άδικο, απλά αυτό που έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το κάνει και φέτος. Ναι, γιατί και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα στο Champions League, αλλά ναι, μεν μετά έκανε ένα δικό του σερί, πήρε πολλά παιχνίδια, αλλά χρειάστηκε σειρά αποτελεσμάτων. Δεν είναι. Δεν μου φαίνεται εμένα τόσο εύκολο. Δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι ήταν και λίγο έκπληξη. Να το πω έτσι απλά. Αν πας, Νίκο, στο δεύτερο γύρο με 1-6, δεν γίνεται θαύμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ας πας με 3-4. Εγώ σου λέω ότι αν πας έναν όμιλο, ωραία. Βασικά, για να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τις τρεις ήττες από την Βενέτσια, την Telekom Vonis και την Χάπο Ελχολών. Ωραία. Για μένα θα έπρεπε να είναι στο 1-2. Αν ήταν στο 1-2 αυτή τη στιγμή στον όμιλο, θα ήταν μια χαρά. Θα ήταν μαζί με ο ΠΑΒΑ, Ναντέρ, Φρίμπουργκ, όλοι μαζί θα ήταν. Ακριβώς. Αν είχε κερδίσει είτε την Telekom Vonis στο Παλατάκι, είτε την Χάπο Ελχολών στο Ισραήλ την προηγούμενη αγωνιστική, θα ήταν μια χαρά τώρα. Έτσι. Θα ήταν σε ένα normal ρεκόρ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει, έχει ένα πρέπει σήμερα που πρέπει να ανταποκριθεί αυτό και να κερδίσει. Να κερδίσει δηλαδή την Ναντέρ. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πετυχαίνει την Ναντέρ σε ένα καλό momentum για αυτήν, σε ένα κακό για αυτόν. Έτσι. Δηλαδή, επειδή είχα εικόνα από τους Γάλλους λίγο και το Σάββατο το βράδυ που έπαιζαν με τη Λεμάν, η Ναντέρ ξεκίνησε άσχημα και στη Γαλλία και στο BCL, αλλά της γύρισαν δύο πολύ σημαντικοί παίχτες, ειδικά ο ένας, ο Σέγκλιν, είναι ένας Αμερικανός σκόρερ, combo guard έτσι, και καλό κορμί, καλό σκόρερ, μπορεί να απειλήσει από κοντά, από μακριά. Της έχει γυρίσει και ο Τρέντουελ, και αυτές οι δύο έτσι επιστροφές, κυρίως του Σέγκλιν, θα πω εγώ, την κάνουν να βρει το καλό της σε αυτό. Και όχι μόνο να βρει το καλό της σε αυτό, να κάνει ένα σούπερ δεύτερο ημίχρονο μέσα στη Βόνη την προηγούμενη εβδομάδα και να την κερδίσει με 24 πόντους. Η Βόνη που μία εβδομάδα πριν από εκείνο το παιχνίδι τα έβαζε όλα στο Παλατάκι, την επομένη αγωνιστική δεν έβαζε τίποτα. Γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις, έτσι. Είναι και λίγο συγκυρία και λίγο θέμα ημέρας. Και το Σάββατο το βράδυ νίκησε τη Λεμάν κάνοντας ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Κέρδισε με 98-77, έχοντας πρωταγωνιστές και τον Dominic Waters που τον ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, στον Άρη, στο Κολοσσόρο και πέρσι ο Πάγκο τον βρήκε μπροστά του. Στα παιχνίδια με την Καρσίγια 116, που για μένα ο Waters, παρότι δεν είναι το 100%,
σε εκείνα τα μάτς με την Καρσίλιακα είχε πολύ κομβικό ρόλο στο να περάσουν οι Τούρκοι και να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Και με τον Γόντρεθ λοιπόν σε πολύ καλή μέρα και με αυτό το Σέγκλιν κέρδισε πολύ εύκολα τη Λεμάν που ναι μεν είναι πρωταθλήτρια, δεν είναι όπως πέρσι, αλλά είναι μια από τις καλές γαλλικές ομάδες. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περιορίσει τον τρόπο δράσης του Waters, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικός στο παιχνίδι της Αντέρ, και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι του σκοραρίσματος, μιλάω γενικά για το κομμάτι της δημιουργίας παύλα εκτέλεσης, θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το match. Ένας ΠΑΟΚ που έχει περισσότερες επιλογές πλέον, είναι αρκετά πιθανό να έχει και τον Τζόουν σήμερα, καθώς... Θα σου ρωτούσα, ναι, και την Κυριακή προπονήθηκε και χθες προπονήθηκε και σήμερα το πρωί στην προπόνηση που γίνεται πριν τους αγώνες τα πρωινά που είναι λίγο παραπάνω επανάληψη των προηγούμενων προκειμένου να μπει η ομάδα το απόγευμα να παίξει, ήτανε παρόν. Όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος. Όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος. Το θέμα στον Αχίλλο Τέμνο δείχνει να το έχει αφήσει πίσω στο χρονικό διάστημα στο οποίο ευελπιστούσαν στον ΠΑΟΚ. Και για μένα ο Τζόουνς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιφέρεια του ΠΑΟΚ, είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί δεν έχει ο ΠΑΟΚ άλλον τέτοιο παίχτη. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ άλλον στην περιφέρειά του που να έχει το μέγεθος του Τζόουνς, το οποίο είναι πολλές φορές είναι και αρκετά χρήσιμο. Okay, μπορεί να είναι εκτός ρυθμού, έτσι φυσιολογικό είναι. Είναι περίπου 2,5 εβδομάδες εκτός ο Τζαμάλ Τζόουνς. Αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμος και να βοηθήσει και σε άλλα πράγματα. Έτσι, μπορεί να μην είναι ο Τζόνς που είδαμε στα πρώτα δύο παιχνίδια που ήταν πολύ εύστοχος και 75 και έδινε και τέτοιες λύσεις επιθετικές, αλλά σίγουρα το μέγεθός του λείπει. Λείπει από την περιφέρεια του ΠΑΟΚ. Η απόφαση θα πάρθει για το ποιος θα είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει 7 ξένους, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα. Και ο κανονισμός του BCL αναφέρει ότι τους ξένους που έχει δηλωμένους στο πρωτάθλημά σου, οφείλεις να έχει δηλωμένους και στο Champions League, τον αριθμό των ξένων, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 6, οπότε 6 θα πρέπει να έχει και στο BCL. Δηλαδή, σήμερα επιστρέφει ο Jones, παιχνίδι με παιχνίδι, θα παίρνετε και μια απόφαση για το ποιος είναι να μείνει εκτός, τουλάχιστον για το σημερινό, γιατί μέχρι την εβδομάδα μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη. Ωραία. Περισσότερα στις 7.30 ΠΑΟΚ Ναντέρ. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει τις νίκες στο Champions League και ακολουθεί φυσικά και το μάτς με την ΑΕΚ. Νίκο, εξίσου σημαντικό, ίσως σημαντικότερο. Όχι, ίσως σημαντικότερο. Είναι σημαντική αυτή η εβδομάδα. Είναι ναι. Σημαντική. Αν κάνει το 2-2, ΠΑΟΚ γυρνάει λίγο την κατάσταση. Φυσικά συνεχίζει να έχει μπροστά του το κομμάτι του κυπέλου που είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Και όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλιώς προετοιμάζεις για το επόμενο παιχνίδι όταν κερδίζεις, αλλιώς προετοιμάζεις για το επόμενο παιχνίδι όταν χάνεις. Έτσι. Γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, είναι 3 μέρες, δεν μπορείς να μείνεις πολύ σε αποτελέσματα, αλλά είναι το κομμάτι της ψυχολογίας που πολλές φορές παίζει και ρόλο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω λίγο, υπάρχουν δηλώσεις ενός απίθανου παίκτη, εντάξει, στο Καζέτα. Ξαφνικά θυμήθηκε το Καζέτα της Μεθόδου του Αναστασιάδη. Οκ. Okay. Συμπτωματικά τη στιγμή που πριν αναλάβει μάλλον ουσιαστικά την ομάδα, την εθνική, ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ. Οκ. Okay. Υπάρχουν δηλώσεις του Βάσκο Φάισκα. Αν δεν το θυμάστε, δεν σας δίνω άδικο. Έπαιξε μια σεζόν στον Πλατανιά, που ήταν προπονητής τότε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Υπάρχουν κάτι αστείες δηλώσεις του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος μετά τον Πλατανιά έπαιξε στη Ματέρα, στην Μακερατέζε και στη Βίρτους Φρανσκάβιλα. Αυτά τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τον θυμήθηκαν λοιπόν στο Καζέτα, του δώσανε βήμα και ο άνθρωπος είπε. Είναι ακραία αυτά που είπε. Που λέει εσύ. Έλα, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Θυμήθηκε τώρα τον Καζέτα, τον Φάσκο Φάισκα, τον έχει ξεχάσει και η μάνα του. Με τη Ματέρα, την Μακερατέζε και τη Βίσκους Φρανκαβίλα. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, ομάδες πραγματικά δεν τις έχει ακούσει κανένας και τον θυμήθηκαν τον Καζέτα και βάλει εναντίον του Άγγελου Αναστασιάδη. Εντάξει, προφανώς λέω εγώ, για να βάλουν ουσιαστικά προς τη διοίκηση της ΕΠΟ για την επιλογή. Για την επιλογή. Εντάξει. Ναι. Συγγνώμη λοιπόν που δεν πήραν τον Τάκη Λεμονή. Ή τον. Πώς ήταν ο Μίχος, το μικρό του. Ο βετεράνος. Πέτρος. Πέτρος Μίχος. Ναι. Ή τον Τάκη Γκόνια. Εντάξει. Συγγνώμη λοιπόν που δεν ρώτησε
ορισμένους για τον ποιο θα πάρει προπονητή η Εθνική. Δηλαδή ήταν όλα καλώς καμωμένα με τον με το Σκίμπε. Εντάξει, μάγευε η Εθνική σε κάθε μάτς και τώρα. Okay, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αναστασιάδης στην Εθνική. Εντάξει, πραγματικά κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να πετύχει, μπορεί να αποτύχει. Αλλά ότι θυμήθηκαν κάποιοι τον Βάσκο Φάισκα, συγχαρητήρια για την φοβερή αυτή συνέντευξη του μεγάλου αυτού στάρ, του 38χρονου πλέον ποδοσφαιριστή, που παίζει ακόμα στην Ιταλία με τη Virtus Francavilla Calcio, η οποία τρίτη είναι εθνική. Στην τρίτη εθνική της Ιταλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Σάββος Κόλκας με τον Βασιλιά, η καλύτερη παρέα από τις 2 μέχρι τις 3. Θα από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ στο Λίμπερο, ακολουθεί η εκπομπή του Σταύρου Κόλκα με τον Βασιλιά.